Όπως καταλαβαίνετε, οι επαγγελματίες είναι εδώ παρά την πίκρα, τη χθεσινή. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εδώ στην Τρόικα, με Χρήσα Θοτσαλτίδη και ο Σονούπο, όπως λένε οι μορφωμένοι, θα είναι κοντά μας και ο Μάριος Σλαμάς. Είναι αγαπημένη σας Τρόικα, από τις 10 μέχρι τις 12, εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς σας, στους 107,4. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Α, μαζί μας έχουμε και το Σωτήρι Θεσκαλάκη, αυτή η γιάφκα των ηχοληπτών. Έτσι πάει, έρχεται ο καθένας. 17 μέρες κάνεις δεις τον ένα, 17 τον άλλο. Κάτι κάνω αυτή. Είναι σαν την αεροπορία, φίλε. Μου φέρνει τις εξόδους, έτσι. 5 μέσα, 5 μέσα, 8 έξω. Α, αυτά είναι. Θα κοπούνε, θα κοπούνε. Εντάξει. Εντάξει. Ο υπιστάτης, όρθιος ο Χρήστος Αλτής εδώ πέρα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Δίνουμε κανένα εισιτήριο. Παρασκευή, δύσκολα, ε. Προλαβαίνουμε. Άρη Πανετολικό, έχει τίποτα. Τι, μπάσκετ, τι δίνεις, τι δίνεις. Α, εντάξει. Τώρα θα φύγει ο Μάρης να πει τι θα δώσει για τον Έντι Μέρφυ. Λογικά θα δώσει για τον Μέρφυ, ε. Χθες έδινε, θα δώσει λογικά και σήμερα. 5 εισιτήρια. Ναι. Τι δίνεις, ρε φίλε. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στους 32 του Europa League. Που ήταν δεδομένη η πρόκριση. Και σίγουροι, 77-76, για να μην πάνε χαμένα τα εισιτήρια που έχετε κλείσει, όπως σας έλεγε ο Παπαδόπουλας, για να πάτε στο Μπακούρ. Αυτή τη βρωμοχώρα, Αζερμπαϊτζάν, μέσα στον ψόφο. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι στην Τούμπα, το οποίο θα είναι άλλη μία ήττα. Καθώς είσαι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να χάσει τρεις φορές μες στην έδρα της. Έτσι θέλαμε. Και πάλι καλά που βάλες και ένα γκολ, γιατί δεν θα έχεις βάλει ούτε γκολ, θα ήσουν σαν τον Άρη στους τελικούς κυπέλου. Πού να δεις γκολ στο τελικό. Η Τουμπάρα. Πού να δεις. Πού. Μία φορά. Α, μία, εντάξει, ναι. Πού να δεις το ΑΚ. Το 70. Εντάξει, το 70. Τι. Δεν θυμάμαι τελικό το 70. Στο αυτό του παπά. Δεν έγινε ποτέ ο τελικός το 70. Πώς δεν έγινε. Όπως και το πρωτάθλημα του 25. 25 δεν πήραμε εμείς 25. 28. Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το πρώτο. Ναι, το πρώτο πήρα. Το 28 το πρώτο. Που ήταν ένας μαραθώνης, Άρης, Απόλλων και Εθνικός. Το πρώτο Πανελλήνιο λέμε. Ναι. Όχι, νομίζω έχει και πριν έχει. Πριν το 28 δεν έχει, ρε παιδιά. Πριν το 28. Το πρώτο Πανελλήνιο είναι το 28. Το 28, ναι. Που ήταν... Δεν θυμάσαι το Μαραθώνιο. Άρης, Απόλλων και Εθνικός. Τρεις ομάδες που παίζανε. Συνέχισε. Τι δίνεις άλλο. Τι άλλο δίνεις. Εσύ έπαιζες. Έπαιζα, ναι, αλλά... Γιατί λες Άρης, Απόλλων. Ήμουν με το μυαλό στο Βαλκανικό. Α, με το μυαλό στο Βαλκανικό. Λέω. Με το μυαλό στην Ούιπεστ. Δεν είναι μόνο, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι τρως το τρίμπαλο από τους απίθανους αυτούς. Είναι, τι άλλο. Γιατί είναι απίθανοι αυτοί, δηλαδή μετά αποβάλλονται ο παίκτης και κάνουν αυτό το πράγμα που θυμίζουν την προοδευτική στις πολύ καλές στιγμές. Ναι. Τον Ιωνικό στις πολύ καλές στιγμές. Που κάνουν όλοι πίσω. Όλοι πίσω, όχι πίσω από το κέντρο, πίσω από το μισό του κέντρου. Όλοι. Δεν τρία είναι, τι θες να κάνει. Τι να κάνει. Άμα μπει του Ακπομή κεφαλιά, ναι. Αλλά γυρίζει το παιχνίδι για χαρά. Ρε, 4 γκολ δεν βάζει εύκολα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πεις και με 10, ε. Δεν φτάνει λοιπόν που. Πού. Ξεφτιλίζεις θες στην Ελλάδα. Να, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ενώ ο αυτή η εδράρα η Τούμπα χάνει από τη Βίντι την Πάντε Μπόρισοφ αντί Τσέλσιο. Μιλάμε για τα μεγαθύρια των χωρών τους. Είναι αυτή, θυμίζω ότι η Βίντι είναι αυτή που κοροϊδεύατε. Έχει πάει τελικό UEFA. Και λέγατε, πες μου άλλη αγγρική, αυτά λέγανε οι αεξίδες. Πες μου άλλη ουγγρική ομάδα που έχει πάει τελικό. Αυτά λέγανε οι αεξίδες και λέγατε εσείς. Δεν με ενδιαφέρει τη λέγανε. Με αυτή την αστεία ομάδα που εγώ θα την έριχνα 5. Α, σε Champions League. Σε Champions League, φίλε, να είσαι σίγουρος ότι δεν την έριχναμε 5. Όπως έριξε την Μπενφίκα. Την Μπενφίκα για 20 λεπτά. Γιατί και η ΑΕΚ με την Μπενφίκα. ΑΕΚ Μπενφίκα και τα δύο τα μάτς. Το ΑΕΚ, το Μπενφίκα ΑΕΚ, τελευταίο μάτσα διάφορο η Μπενφίκα. Το ΑΕΚ Μπενφίκα που παίζουν 50 εκατομμύρια. Το 2-3. Που έμεινε με 10 παίκτες, με τη σφαγή. Με 10 παίκτες δεν μείναν οι άλλοι. Στο 42 που πήγαινε, γράψε το κοντόρ για 0-6. Με τον Μπέρι κάνω εκπομπή, τι... Μη ειδικό συνθηκών. Για 0-6. Τι έγινε. Έχω και φωτογράφηση σήμερα, μπλουζάκι έχω φοβερό. Πολύ ωραία, γι' αυτό λίγο άλλο. Ναι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό που την τρώσει το τρίμπαλό σου. Έρχεται και ο άλλο και αποκλείει τη Μίλαν στο καπάκι. Η Μίλαν, φίλε, η Τσεζένα θα ήταν πιο δυνατή. Ποιο στεναρή αντίσταση θα είχε η Τσεζένα. Αυτή η Μίλαν, φίλε, και εμεί την κάναμε πλάκα, να ξέρει μεγάλη. Εσύ όπω κάνει τη Βίντι. Άλλο η Βίντι. Η Βίντι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι η μοναδική ουγγρική ομάδα που έχει πάει τελικό. Είναι. Ρε, αυτά λέγανε οι Άκοι, του κοροϊδεύατε. Εντάξει, να κάνουμε, ρε, φίλε. Εσύ τα έλεγε. Δεν κοροϊδεύα ποτέ. Πέντε έλεγε τα ρίξε. Μιλάμε για το φόβητρο τη Λευκορωσία και μιλάμε για το σκουπίδι τη Λονδίνου. Για την Τζέλση, τη μεγάλη ομάδα του Λονδίνου. Τι άλλο να πούμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Αναστάτωση. Ήρθε η αναστάτωση. Ήταν ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Έλα, δώσε Μέρφυ, στέλνει ο κόσμο να ξέρει. Έχει τσάντε εδώ, αυτό, εφημερίδε. Ο Ζαγόρα πήγε χθε το βράδυ στον αέρα μία ώρα. Σοβαρά. Και τι έγινε, αναδρομικά θα πάρει. Πώ δεν είσαι, λε μήνυμα.
Κάνα που τα βάλουμε όλοι σε ένα παιδιά, γιατί ναι, αυτό ναι. Που κάνει είναι μαγικό. Πες ρε φίλε, τι έκανες ρε φίλε. Για πες. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μην βάζεις ακουστικά ακόμα. Άγχος δεν έχουμε. Τι είναι αυτός. Δύο η ώρα γι' αυτό δούλευα. Κλόπ είναι αυτό, κλόπ. Γι' αυτό δούλευα. Τι είναι αυτό. Πήγα, βρήκα υλικά χαρτόνια, μαρκαδούρους τα πάντα. Όχι χαβαλέ, μπλουζάκια και αηδίες. Τι κάνεις, κορεό θα κάνεις. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, αυτό να γίνει κάτι, έτσι. Τι να γίνει, δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αν υπάρχει τροχονομία και ντροπή στον Έλληνα που θεωρεί το αυτοκίνητο. Έκανα στατιστική. Άντε, πήγαινα, πάλι θα καρφωνόμουν. Οι ταξιτζίδες συμπεριφορά απαράδεκτη. Ο Τσίπρας θέλει. Δεν η δικιά μου πάνω στο δίτροπο. Με κάτω τον δυνάστη δεν Τσίπρας θέλει. Δεν έβγαλα το σταυρουδάκι από το στόμα μου χθες. Παναγιώτη, ειλικρινά δεν ντρέπεσαι. Ο Τσίπρας θέλει. Δεν σέβονται, δεν σέβονται. Χθες πού θα καρφωνόμουν, ξέρει. Πού, για πες. Το ότι δεν έπεσα κάτω, δεν έπεσα στον δρόμο. Εδώ, στη γωνία εδώ. Φίλε, μιλάμε για την ξεφύγα. Από το νέο 20 μέτρο. Πάτε, μπορεί στο φτιάχνει. Ωραία, πάμε. Και το πάει στην τροχονομία. Πάμε, πάμε. Μιλάμε για το γρήγορα, τρίμπαλο που φάγανε. Να πούμε στα γρήγορα για τι δίνουν. Το τρίμπαλο που έβαλε Ολυμπιακό. Ή έδωσα εγώ. Τα πάντα όλα. Όχι, δεν χρειάζεσαι κάτι. Έχω δώσει εγώ 5 εισιτήρια για το μάτς του Πάουκ 32. FM και ενώ, αποστολή του Πέτρου. Και δίνουμε και πολλά. Τη Βενέτζη. Europa League, φίλε, δεν περάσανε. Α, γιατί είχε μια εφημερίδα θέση. Να είσαι εκεί! Ναι, ναι, δεν, να είναι, είσαι δεν εκεί. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία είχε IT το 3. Οι δημοσιογράφοι τη πόλη που δεν είναι στα payroll με τα σοβαρά. 3 λοιπόν, στα 3. Ερώτηση. Στα 3 δεν έγινε 3 ερώτηση. Στα 3. Ερώτηση. Πάω. 3 στα 3 καλά. Α, εμένα νόμιζα εσένα. Όχι, εντάξει. Εμένα το σιγά δεν το είπα αυτό. Μόλι εσύ το είπε για την πόρνη. Άρα εγώ είμαι πόρνη. Και η Τσέλση φασισταριά. Ωραία, λοιπόν. Σκουπιδαριά είναι, τι είναι. Σκουπίδια. Το σκουπίδι του Λονδίνου. Ράμπι. Πώ θα το πω διαφορετικά. Ράμπι. Λοιπόν, ερώτηση. Κάνω σε σένα, ναι. Τσαλτίδη. Ναι. Την κίτρινη κάρτα στο Βιερίνια. Ναι. Σε πάω κάλυμνο. Θα την έδινε. Α, σάχρα. Όχι. Εγώ λέω πω όχι. Το πέναλτι αυτό στο μάτο. Σε πάω διδημότικο θα το έδινε. Άντε ρε μπουμπούνα. Σε πάω κάρτα θα το έδινε. Μπράβο. Συμφωνώ. Και κάτι άλλο. Άλλο για πες μας. Η Ξάνθη από αυτήν την Πατέ Μπορίσοφ είναι δύο κλάσει πάνω. Η Ξάνθη. Αλλά ποια Ξάνθη. Που είδαμε με τον Ολυμπιακό. Η αμάτιαστη. Που είδαμε τον Ολυμπιακό. Δεν την άλλες και κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο. Χίλια μπράβο στον Ολυμπιακό για την μπάλα, για την μπάλα που παίζει φέτος. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αν είσαι κουτσό Μήτρογλου, ναι. Θα ήταν τώρα δύο βαθμούς πάνω. Γιατί πάρα πολύ απλά. Με πάω. Με επιχειρήματα μιλά. Αντιμετώπισε με. Τα πήρε τα μείον δύο. Τα πήρε πίσω από καλημέρα. Τα πήρε τα μείον δύο. Δεν μα δίνει κιόλα. Μην μα δίνει κιόλα. Μπήκε εδώ πέρα φουριόζο. Σιγά δεν μπορεί να πηδήξει ποδοσφαιρικά αγόρμη και κρυβεί πίσω από τη μάσκα του Ολυμπιακού. Σιγά φέρε ξανά το φω εδώ πέρα και λέγε για το 63-73. Φέρε για το 63-73. Φέρε το φω εδώ πέρα. Δεν μπορεί να ρεχνεί και κρύβει πίσω από τη μάσκα του Ολυμπιακού. Μιλάμε για πάω και Ολυμπιακό. Είσαι Ολυμπιακό, εσύ Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διαφορά σας. Αυτή είναι διαφορά μας, ναι. Ότι φέτος ο Σάντος προφανώς σας άφησε ένας μήνος νυχτερίδες. Αυτή είναι η διαφορά σου. Ξέρουμε τα φετινά με μια ομάδα. Ξέρουμε τα φετινά μας κουσούρια. Ποιοι παίζανε, κατάλαβες. Ξέρουμε τα φετινά μας κουσούρια. Το άκουσα. Τα περσινά προτερήματα. Τα περσινά προτερήματα του ΠΑΟ. Με την καταγραφή τη μοίρα όλων των εποχών. Αγών! Με αναπληρωματικό του Ατρομήτου και του Πλατανιά. Αλλά εύχομαι ολόψυχα. Το κατάλαβες. Καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ χθες την ίδια Μίλαν, ξάλα θα είναι. Μιλάω με ψηλήματα. Κάτσε, μιλάω χωρίς να βρίζω. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Όχι, μήπως πόρνη. Τα φασισταριά και τα. Τη Τσέλση. Του είπε. Δουλειά δεν είναι και αυτή. Σκουπιδαριό. Σκουπιδαριά του είπε τη Τσέλση. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσύ θα μου τα άκουσε. Ό,τι πρόγραμμα έχει, Τσέλση να το μου δώσει σε μένα. Ορίστε, κύριε. Πάρτο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί εγώ ούτε λεφτά θέλω. Ορίστε. 25 ευρώ έδωσα γι' αυτό. Στα δίνω τώρα. Όχι τώρα, να πάρω να βγάλω. Περιμένω τον Άρεστο. Περιμένω τον Άρεστο. Ορίστε. Σε λατρεύω. Α, τώρα με λατρεύει. Είσαι αδερφό. Α, τώρα είμαι αδερφό. Είσαι αδερφό. Δε πώ αλλάζει πριν. Δε τώρα αγκαλιά. Κρίμα για τον Πάο. Ατύχησε χθε. Αν στο πέμπτο. Καλά για δυο μάτς πρόγραμμα τα πούλησε όλα. Τα πούλησε όλα. Δεν το ξέρω. Πε με εδώ πέρα.
Τώρα σου δείξω εδώ πέρα κάτι, Μάριε. Δεν στο πήρε για εσένα το Τότεναμ. Φωτογραφία από ποιο μάτς είναι αυτό. Τώρα βέβαια αυτό που κάνουμε δεν είναι ωραίο γιατί δεν βλέπει ο κόσμος. Τώρα θα σου τη δείξω μισό λεπτάκι λίγο. Πες τα δικά σου, Βγάλει συνέχεια να μιλάς έτσι για τον ΠΑΟΚ. Πολύ απλά. Γιατί ο Μάσης θα έχει. Σε μένα λέει για το μέλλον. Από ποιο μάτς είναι αυτό. Γυαλιά. Συγγνώμη, το κάνει. Γυαλιά. Φιλ Νίλ, Γκαϊτάνο Ερέα, Θεό Χωρέστον. Λίβερπουλ Γιουβέντους. Έχει τη Λίβερπουλ, ήταν και όλα. Περίμενα, αλλά ποιο μάτς είναι όμως. Δεν είναι το Χέιζελ. Δεν την πατήσω. Σούπερ Καπ. Σούπερ Καπ. Με τα χιόνια, το 2-0. Με τα χιόνια. Ναι. Με πορτοκαλί μπάλα. Όπω, φοβερή φωτογραφία, φίλε. Οι 9 στους 10 Έλληνες θα λέγανε είναι το Χέιζελ. Το παίρνω. Υποκλείομαι καταρχάς, Παναγιώτη. Πρώτα ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά μου το φέρανε. Ναι, χάθηκε η βαλίτσα, την βρήκαμε. Okay. Δεν υπάρχει. Τα λεφτά στα δίνω. Δεν θέλω φράγκο. Μου τα βάζει ο Αλέξης το μέρισμα. Δεν θέλω φράγκο. Όχι. Μου το μέρισμα μου το βάζει ο Αλέξης σήμερα. Ναι. Το απόγευμα σήμερα έχει τα που έρχεται για να μας πει πώς πούλησε τη Μακεδονία. Hey, Maxi, τι λες, πάμε μια βόλτα. Λατρεύουμε τα ζωάκια μας. Α, το παραδέχομαι. Είναι πολύ ωραία. Αλλά πόσο καλά. Δεν θέλω να πάω στο κτηνίατρο. Ιστορία, πράγμα. Όχι, όχι, έλα, όχι, όχι. Με κορόιδεψες. Τα ξέρουμε πραγματικά. Θα έχει τον Τζίπρα, ναι. Νόμιζα για τον ΠΑΟΚ. Ψάχνω να βρω το σχέδιο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη σου φορά εδώ. Ναι. Ο Δόκτωρ Φράνσις είναι ο καλύτερος κτηνίατρος που υπάρχει. Θα τον λατρέψεις. Ειδικεύεται στη διαταραχή συμπεριφοράς. Μα δεν έχω διαταραχή συμπεριφοράς. Εγώ... Ναι, και εγώ καλά είμαι. Το αφεντικό μου είναι παλαβό. Για να καταλάβεις τελευταίο δευτερόλεπτο. Της φέρνω ένα μικρό πουλί και αυτή το πετάει. Της φέρνω ένα νεκρό ποντί και καταλήγει στα σκουπίδια. Τίποτα δεν είναι αρκετά καλό για σένα, μητέρα. Οκ. Τρέχω και τρέχω και τρέχω και τρέχω και κατεβαίνω και δεν έχω πάει πουθενά! Πουθενά! Ο ιδιοκτήτης μου πάντα λέει είσαι πολύ καλό σκυλάκι και πιστεύω ότι είμαι καλός, αλλά αν κατά βάθος είμαι κακός σκύλος. Τώρα κάτι πιάνει. Κι αν είμαι κακός σκύλος! Είμαστε πυρομανείς! Πολύ άρρωστο, αδερφούλα, και θα γίνει και πολύ χειρότερο. Πάτε σκυλί, αλέστε δύο. Ρε, ωραίο! 4,5 λεπτά για να ακουστεί το μπάτε σκύλι το παράκι! Και θα γίνει και πολύ χειρότερο. Μπάτε σκύλι, αλέστε δύο. Στο σκηνηματογράφο του 2019. Να καλημερίζουμε και τον Κώστα, τον drummer του Bad Movies, με το θρυλικό πλέον μπαράκι, το μπάτε σκύλι πάνω στην Ολύμπου. Να σε καλά, ρε Κώστα. Αυτές τις μέρες τρέζω. Θες να γλιστρούσαν. Ωραίο, Δημήτρη. Θες γλιστρούσαν οι δικοί σου. Χθες γλιστρούσαν οι δικοί σου. Πετάξαμε τη λάσπη στο πρώτο μάτς, κατάλαβες τώρα. Πάει τελείως, αποκλειστήκανε. Ποιος θυμάται. Άρχιε να περάσει η επόμενη μέρα. Ο Σαμπάς το πρώτο μάτς ήταν στους 30 καλύτερους κάτω των 19. Τι έγινε τώρα και τι άλλαξε, ας πούμε. Για πείτε μας, ρε παιδιά. Δώστε μας μια εξήγηση για τι έγινε στη Λευκορωσία. Τίποτα δεν άλλαξε. Είπατε εδώ και εκεί. Τι άλλαξε. Τι άλλαξε. Ο Ολυμπιακός ήταν ένα δύο βαθμούς πάνω τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στους 32. Που δεν έχει κερδίσει πάντως πουθενά εκτός έδρας. Ναι. Πουθενά σχεδόν. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Για πες μας γιατί. Βγαίνει ναι, ο ΠΑΟΚ στον Όφι. Ναι. Και βλέπω Περγαμόν, το Κονιάκ ναι, και από τη Φούρ. Κέρδισε ναι, εκεί που είναι η μοναδική σου απώλεια. Ποια, πού λες. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο, ναι, μπράβο. Και μάλιστα ναι, με τρεις δανεικούς. Ναι, πώς. Με τρεις δανεικούς σου να παίζουν με τον Ολυμπιακό, ένα μεσένα να μην παίζουν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γιατί πώς. Με offside στο 92. Και με 15 του Ατρόμητο. Όπως κέρδισε στον Εργοτέλη και τώρα δεν έχει. Αυτή η κάρτα ανέβαινε σε Ατρόμητο που θα ουρλιάζατε. Χρήσατε. Θα ουρλιάζατε. Σε προκαλώ εσένα ανοιχτά. Εσένα, όχι τον Παναγιώτη, εσένα. Βγάλε και δες τη σύνδεση της Νόβα, Όφι Ολυμπιακός. Βγάλε τώρα, δες την. Δύο λεπτά, μόνο δύο λεπτά. Και δες την αντίστοιχη, Όφι ΠΑΟΚ. Τι να δει. Νομίζω ότι μπαίνουν οι Αμερικάνοι στο Ανόη. Με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, Όφι είναι φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Τόσα χρόνια αυτά δεν λέγατε. Οι άλλοι έχουν Ριβάλτο και εσείς με ποιο παίζετε μπροστά. Φύλλα προσκύμενο δεν είναι. Εμείς έχουμε ρε φίλε Πρίγιοβιτς και εσείς έχετε Ριβάλτο. Και εσείς έχετε Χασάν. Και Τζοβάν. Τι να κάνουμε με τον Κούτερ και τον. Δεν είναι κακό να είσαι φίλο με μια ομάδα. Και τον Τσιτσιφιά. Τι να κάνουμε. Κάτι πονηρό. Μα αυτού παίζουν. Σου είπα ότι η Ξάνθη, ο Όφι, ο Ατρόμητο, αυτέ οι ομάδε επειδή έχουν καλέ σχέσει με τον ΠΑΟΚ σκίζονται να κάνουν. Δεν κακό. Όπως το παρελθόν. Άλλες χρονιές δεν σκιζόντουσαν. Ο Πλατανιάς, η Κέρκυρα, αυτοί κάναν το ίδιο. Άλλες χρονιές δεν σκιζόντουσαν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τότε δεν είχαν διαφορά. Άλλες χρονιές ήταν διαφορά ποιότητας. Υπάρχει και φέτος αυτή η διαφορά. Και είναι υπέρ μας. Τι να κάνουμε. Θα τη συνηθίζετε και τα επόμενα χρόνια. Καμιά διαφορά. Θα είμαστε για καιρό εδώ. Και δεν πρόκειται να φύγουμε. Έχετε γίνει ό,τι Ολυμπιακός. Και τον αντιγράφετε ακόμα και στην Ευρώπη. Καλά, ναι, εντάξει.
Ναι. Καλά, δεν λέγατε ότι στην Ελλάδα τα παίρνει έτσι, άρα καλά. Στην Ευρώπη εκείνος, φαίνεται εκείνος ότι είναι τραγικό. Χρυσαφέ, σε ομίλου Σάμπιον. Το πόσο μεγάλο είναι ο ΠΑΟΚ, το πόσο μεγάλο είναι, είναι ότι το γεγονό ότι βγαίνει ο πρώην σύζυγο τη Ελένη Κόκαλη και μετά από νίκη επί τη τεράστια Μίλαν, όπω λέτε, ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Γιατί το έχει καημό, μια ζωή ήταν στο σκαμπίλι και στη φάπα στην Τουμπάρα. 23 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει. Ήταν... Τι να κάνουμε. Του έχει μείνει κουσούρι. Του έχει μείνει κόμπλεξ. Του έχει μείνει. Γιατί έχει 47 πρωταθλήματα και έχει 2. Με μένα ασχολείται όμω. Φέτος! Φέτος! Δεν ασχολείται που είσαι πρώτος! Σου λέει γιατί ασχολείται χρόνια με σένα! Με ένα ύφος καρδινάλι που έρχεται. Ωραία, πέρσι και φέτος έχει ασχοληθεί μόνο! Ας πάω λεφτά να κάνω ομάδα, έτσι, τέτοια. Για το Παναθηναϊκό τα λέγανε αυτά, ρε. Την ΑΕΚ, όχι για σένα. Ναι, πού το ξέρεις. Μα αφού σου φέτος! Ωραία, δεν ασχολείται με σένα. Από Θεσσαλονίκη εννοεί τον Άρη. Τον Άρη εννοεί! Σωστά, ναι, ναι, ναι. Που έχει 3 πρωταθλήματα. Σωστά, και να σου πω κάτι. Τι να μαζέψει τώρα, μπουρδέ, σωστά. Μεγάλη νίκη. Με σένα ασχολείται με τα τρία. Παίρνει βαθμού και η Ελλάδα, γιατί θα του χρειαστείτε η τεταρτοπέμπτη που θα βγει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ξεφτέλησε στην Ελλάδα, πήρε μόνο 3 βαθμού με αστείου. Δεν με ενδιαφέρει. Ευτυχώ σε όλου. Δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα εσά. Και κρατήσαμε την 5η θέση. Γιατί αν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακό, τη χάναμε την 5η θέση. Δεν με ενδιαφέρει. Βαθμού τίποτα δεν έφερε πάλι. Όταν έφερνα όμως λέγατε, καλά τώρα παίζετε σε δεδομένα. Να παίξει ο Άρης, τα μεγαθύρια. Να παίξει ο Άρης στην Ευρώπη. Όταν κέρδιζε ο Πάο. Όταν κέρδιζε ο Πάο. Όταν κέρδιζε ο Πάο. Όταν κέρδιζε ο Πάο. Αλλά λέγατε, Ολυμπιακός παίζει με τις πρωταθλήτριες. Τρώει κάτι μου, παιδιά, κάτι μου. Όταν έπαιξα με την Ατλέτικο δεν έφαγα τάλιρο που μου δείχνει. 10 χρόνια πριν. Το τάλιρο από την Ατλέτικο το βάγει εσύ. Εγώ πήγα όταν η Ατλέτικο είχε την κούπα και κέρδισα εκεί μέσα. Η μοναδική ελληνική ομάδα. Μπράβο, μπράβο. Το έχει εντάξει. Σε μουτσόνι, δίνει μία μούτσα και ένα δάχτυλο. Έξι θέλει να πει, δεν σε μουτσόνι. Το λέει. Έξι. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μόνο τι δίνουμε. Πες μόνο τη αυτό. Να πούμε τι δίνουμε και μετά με δώσετε ό,τι θέλετε. Είπαμε, πέντε εισιτήρια για τους 32. Τώρα αυτό είναι ηρωνία. Δεν πειράζει, ρε. Ας δίνει όσο θέλει. Καλά δεν είπε. Εισιτήρια τους έβαλε κλείσανε, ρε. Ρε, τους έβαλε κλείσανε εισιτήρια. Δώσε για την άλλη πέμπτη. Έχουν έρθει 9 για την άλλη πέμπτη για τον μπάσκετ και το Άρης Τρέισερ. Δώσε για το Άρης Μακάμπι. Τα λεφτά ζητάνε. Που κλείνουν τα σινεμά, δώσε. Ο άλλος υπολόγισε με ποιος θέλει να παίξει χθες. Ποιοι του λείπουν. Εγώ υπολόγισα. Νάπολη και Ίντερ. Αυτή είναι, αυτός ήθελα. Νάπολη και Ίντερ. Ακούγεται μια χαρά τώρα. Αν το είπε. Σωστός. Στο είπε. Σωστό το είπε. Εγώ ήθελα να περάσουμε σαν τρελός. Τι να κάνουμε. Αποκλειστήκαμε. Με το μυαλό. Ναι, ο Σωτήρης το είπε. Με το μυαλό στο σουβλάκι. Και να πω κάτι. Με το μυαλό στο σουβλάκι. Τη μια ήταν με το μυαλό στη Λαμία. Τώρα είναι με το μυαλό στο σουβλάκι. Ναι, έτσι. Εκεί πάει το μυαλό μας. Περίμενε. Περίμενε. Δεν Δευτέρα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Τη Δευτέρα μας. Κάτσε να δούμε αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κερδίσει την τεράστια Λαμία. Περίμενε πρώτα. Γιατί μετά είχε αρχή δευτέρου γύρου και τρία εκτός. Περίμενε ξεβίγω στου 15. Ρε, πάρ τη δώρα λίγα από κάτω, κοιμάται. Γεια σου, Δωρίτσα, καλά, είσαι μάτια μου τώρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Τα ίδια 20 χρόνια. Ωραία, παιδιά, δώστε λίγη προσοχή. Είμαστε, πραγματικά το εννοώ ότι σήμερα είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι. Γιατί είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που δίνει 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα μιας τεράστιας παράστασης. Και καλημαρίζουμε το γραφείο που από την Αθήνα συντονίστηκε και μας ακούει. Πέτρο, καλημέρα, να είσαι καλά. 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης «Τελευταία συνάντηση» Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμης της Μη Παπαδήμα, σε σκηνοθεσία της Ειρήνης Ευαγγελάτου, σε γενική επιμέλεια του Γιάννη Ποσταντζόγλου, με την πολυαγαπημένη, πολυλατρεμένη και υπέροχη Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Πινελόπης Δέλτα και τον υπέροχο Μάνο Κωστή στον ρόλο του Ίωνα Δραγούμη. Απόψε, ώρα 9 η πρεμιέρα, η Τρόικα είναι και εκεί. Εισιτήρια προμηθεύεστε από το tickets.public.gr και από τα καταστήματα Public. Αλλιώς τώρα εδώ διεκδικείται μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Καλό είναι να επισπεύσουν τη διέλευσή τους εκεί πέρα, Μάρη. Πες τους, γιατί μπορεί να έχει θέμα 3, η πόλη σήμερα. Και από κάτω. Μπορεί να έχει θέματα σήμερα, κλειστοί δρόμοι κτλ. Πες του να φύγουν και λίγο πιο νωρίς από το σπίτι. Παιδιά, οι δρόμοι σήμερα μετά τις ομιλία νομίζω είναι 7 ή 7.30. Τώρα καταλαβαίνει σίγουρα. Από τις 4 που να βλώνονται πούλμαν όπως κατήγγειλε βουλευτής από την Αθήνα για να έρθουν να το παίξουν Μακεδονές. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα. Εντάξει, μπράβο. Ποιος ασχολείται. Ούτε θα πάω, ούτε με νοιάζει. Έχω να πάω σε πολιτική συγκέντρωση. Αν έχω πάει στη ζωή μου μισή φορά σε κομματική συγκέντρωση και εκείνο τη που είμαι θα σου πω σε πιαν στα 15 χιλιόμετρα από την Εξέδρα. Άστο, γιατί να πάω. Υπάρχει πολύ ωραίο τέτοιο που έχουν κάνει εδώ πέρα. Ναι, τι λέει. Ο οποίος λέει ο Παπαδόπουλος. Με το μυαλό στον Μπακού, κακομύριδες. Προχθεσινή. Και εγώ τι λέω. Έψαξα να βρω τη φανέλα, αλλά μάλλον την πήρε η Αθηναία Λεσβία. Τυρακλή, τυρακλή. Λοιπόν, και δίνουμε, προσέξτε, για αύριο Σάββατο, 2 μονές προσκλήσεις. 2 μονές και πάλι για τον Πίτερ Μέρφη, αυτή τη φορά
μαζί με Κράνος. Γιατί πιο πολύ μάθατε τι έγινε προψέ το βράδυ που έπαιζε ο Πίτερ Μέρφυ στη Στοκχόλμη. Παναγιώτη, το διάβασε. Όχι, τι έγινε. Δεν του άρεσε ο ήχος. Αθόρυβο, φίλε. Βρίζει τον ηχολήπτη. Ναι. Ο ηχολήπτης αντιδρά. Του πετάει ο Πίτερ Μέρφυ μπουκάλια. Σοπ, γύρεται ρημαδιό. Ναι. Σπάει μία λάμπα. Ναι. Πετάει μπουκάλια στον κόσμο. Το συλλαμβάνει η αστυνομία. Λογικά θα έρθει. Πρέπει να φεύγει ελεύθερος ο Πίτερ Μέρφυ. Οπότε δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις και Κράνος. Έτσι, για τον περήφανο 69χρονο Άγγλο αλυταρά. Αύριο, Principal Club Theater, δύο μονές προσκλήσεις για Πίτερ Μέρφυ. 40 χρόνια, Bauhaus. Και δύο διπλές προσκλήσεις, αυτό είναι sold out ήδη, οπότε ευχαριστούμε το Edmund, μας δίνει δύο διπλές. Rock and Roll Children, έτσι, ο Γιάννης, ο πρώην τραγουδιστής των Παπαροκάδων, είδε το φως της αλήθειας, το μαύρο φως του σκότους και έφτιαξε τους Rock and Roll Children. Και έρχονται για μία ακόμη φορά στην πόλη. Έχει πλέον καθιερωθεί κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Μία βραδιά tribute στον τεράστιο Ronnie James Dio. Δύο διπλές προσκλήσεις. Συνεπώς. Αυτό με το σκότους που είπες τώρα τι είναι. Είναι από τους Παπαροκάδες. Έφυγε το μοναστήρι, ξαναείδε το φως της αλήθειας. Το φως της αλήθειας είναι το φως του σκότους. Εντάξει, αυτό. Ήταν μισό λεπτό, ήμουν κλεισμένος εκεί πέρα μέσα. Τα είδα όλα. Βγαίνω τώρα, ξαναφτιάχνω. Ναι. Ο Γιάννης ήταν τραγουδιστής metal. Μπήκε στο μοναστήρι, έκανε τους παροκάδες και τώρα βγαίνει και κάνει πάλι metal. Λοιπόν, πέντε διπλές για το θέατρο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο. Δεν γράφεις live σήμερα. Α, μην το ξεχάσω. Γράφεις Μέρφυ ή Dio. Είναι δύο live. Με σκέτο live δεν μπαίνεις πουθενά. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Σε λίγο ανεβάζουμε φωτογραφία μου. Θα τη βγάλει ο Χρήσανθος. Θα βγάλω και εγώ μετά. Και ο Παναγιώτης. Όχι μαζί. Όχι μαζί. Ποτέ. Χωριστά ποτέ, θα είμαστε. Ποτέ ξανά. Θα το καταλάβουν πολλοί. Ναι. Είναι προφανές. Αλλά και θα εξηγήσω το γιατί ακριβώς αυτό. Ο Παναγιώτης είμαι σίγουρος το θυμάται. Ίσως και ο Χρήσανθος. Ίσως και ο Χρήσανθος. Αυτός θα τον Τίνο είναι αρεσί. Α, ο Ντίνος. Πες το λίγο, τον Κύπριο. Ναι, είναι, το άκουσα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι. Ναι. Εντάξει, θα το ξέρουν πολλοί, φαντάζομαι. Ναι. Ρωτάει ο Κωστής Τζαρός πώς είναι ο Κύπριος κομάντο. Λέω πώς ρε μεγάλε, Ράμπος Ράμπου. Πιο καφενείο χώρα, ρε φίλε. Παναγιώτη, όπου τσατσαρός έχουν, δεν τα βάζει εκεί, ναι, γιατί βλέπω να κλαίνε. Ναι, τα κλαίνε εδώ πέρα. Έχουν αιμοδοσία στο Αχέπα την Κυριακή από τις 9 και μετά, η 16η αιμοδοσία. Μου είπε να το πω, να το τονίσω. Μπορεί να του ξέφυγε να μην το πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, από μένα τουλάχιστον, που φέραν τα δύο καταπληκτικά προγράμματα, μοναδικά, καμιά άλλη χώρα στον πλανήτη τέτοια προγράμματα. Φυσικά και τέτοια ποδοσφαιρική ιστορία και παράδοση, έτσι. Chelsea, PAOK. Και τότε ένα Ίντερ. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ πέρα τα πουλάνε, τα ελληνικές ομάδες που βγάζουν. Όχι, τζάμπα. Αυτό δεν τύπη, τι να δώσουμε. Είναι ο Έλληνας φίλες αυτά. Μια σεζόν και ο Ηρακλής είχε βγάλει κάπως ωραίο, το οποίο. Και εμείς ωραίο βγάζαμε, αλλά. Το δικό σας. Είναι μη περιστασιακό. Έχω 3-4 δικά σας. Οπότε ναι. Πρώτη-τελευταία σεζόν με Αθανασιάδη. Ναι. Ωραίο. Αξιοπρόσεκτο. Ωραίο. Καμία σχέση. Εντάξει, αλλά ωραίο. Για Ελλαδίτσα. Για Ελλαδίτσα, καλό. Ελλάδα, λοιπόν, παιδιά, ξεκίνησαν οι συμμετοχές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό. Σήμερα απαιτούμε να γίνει ρημαδιό με την μηνυματική συμμετοχή. Το εννοώ, όταν λέω ρημαδιό, το εννοώ να γίνει ρημαδιό. Δίνουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της Παραστασάρας, τελευταία συνάντηση Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμης με την αγαπημένη Δήμητρα Παπαδήμα και τον Μάνο Κωστή. Στους αντίστοιχους ρόλους, μία παράσταση γενική επιμέλειας του Γιάννη του Μποστατζόγλου. Επίσης αγαπημένος Γιάννης, τον καλημερίζουμε με πολύ πολύ αγάπη. Θέατρο Αθήνεων, απόψε, ώρα 9 η πρεμιέρα της παράστασης, τελευταία συνάντηση Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμης, η ερωτική ιστορία της Ελληνίδας λογοτέχνηδος και κόρης του Εμμανουήλ Μπενάκη με τον διπλωμάτη και συγγραφέα Ίωνα Δραγούμη, τον υπέρμαχο των ελληνικών δικαίων. Για αύριο Σάββατο, Πίτερ Μέρφυ, Bauhaus, τόσο απλά, στην ουσία Bauhaus, 40 χρόνια Bauhaus, στο Principal Club Theater, αύριο Σάββατο, μαζί με David J και τους Αθηνέζους BJM, νομίζω ότι είναι Αθηναίοι άνθρωποι, BJM, αν δεν κάνω λάθος, και δύο διπλές για τους Rock and Roll Children στο 8 Ball, αύριο το βράδυ, θα γίνει κόλλας, θα γίνει χαμός, 3 ώρες μόνο Ronnie James 2. Τρεις είπα, μάλλον τέσσερις. Έχει τύχει να φύγω εγώ 3,5 ώρες ακόμη παίζανε τα παιδιά και εγώ έφυγα, δεν άντεξα. Θα γίνει χαμός και αύριο στο 8 Ball. Οπότε, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα γράφεις θέατρο, το αντίστοιχο live, όχι τη λέξη live, γράφεις Murphy ή Bauhaus αν θες, ή Dio και το αποστέλεις στο 54-526.
φωτογραφίες των δύο Σούρια, των δύο συναδέλφων έχουν ανέβει. Λοιπόν, προσέξτε. Μπείτε στο Instagram του Λίμπερο και στο Facebook του Λίμπερο και πείτε μου αν είναι αυτή Σούργελα ή δεν είναι. Έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος μια πολύ ωραία φωτογραφική σύνθεση. Έτσι. Τίνει να γίνει το νέο ανερχόμενο όνομα στον χώρο της ελληνικής φωτογραφίας. Μπράβει, και όχι μόνο ελληνικής. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα και με εμένα. Εν όψη, ο Παπαδόπουλας Liverpool... είναι πάρα πολύ ωραίος. Ναι, φανταστικός. Liverpool. Έτσι θα είμαστε ντυμένοι, 47.000 στο Anfield Road, θα παίρνουμε το πρωτάλημα στο γύρο του Τριάμβου τον Μάη. Έχει φοβερό μπλουζάκι, φίλε. Αλλά πρέπει να βάλουμε και το πίσω, και την πίσω πλευρά. Δεν φαίνεται καλά, ρε. Δεν μ' αρέσει το πίσω. Καλά. Το πίσω φαίνεται μια χαρά ολοκόλου. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι εν όψη του Liverpool, Manchester United, Κυριακή, 6 ώρα Ελλάδος. Το πλακάτ που κρατάω εγώ είναι το προφανές. Αλλά έχει μία λεπτομέρεια. Πολύ ωραία από αυτό. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Μπορεί ο Σωτήρης ο δασκαλός να πει ότι το θυμάμαι εγώ, ρε. Το θυμάμαι αυτό, έχει γίνει. Το θυμάμαι και μου το έχει πει κτλ. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα για να εξηγήσω γιατί κρατάω το πλακάτ αυτό. Έχω και φοβερό μήνυμα. Ναι. Θα τα πεις μετά, να πω το μήνυμα πρώτα. Πρώτο το μήνυμα σου. Ωραία. Όχι, θα φύγεις άλλο θέμα, πες το πλακάτ. Ωραία. Γιατί είναι για μπάτε, γιατί είναι για μπάτε γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή πολλοί δεν έχουν τον τρόπο να μπουν και μας ακούν και μεγάλοι άνθρωποι που δεν είναι με Facebook και μετά, δεν είναι όλοι σαν και εμένα, κρατάω ένα πανό στο οποίο γράφω «Έχετε δει ποτέ την Liverpool να παίρνει πρωτάθλημα?» Το 1992, όταν η United είχε φτάσει μισή ανάσα από τον τίτλο, έπαιζε τελευταία αγωνιστική ένα ηλιόλουστο απόγευμα του Μάη στο Anfield. Η Liverpool παντελώς αδιάφορη. Ναι. Παντελώς αδιάφορη. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε ήδη βγει στο κύπελο UEFA. Αυτό. Δεν την ένοιαζε τίποτα. Δεν την ένοιαζε το μάτς. Η United ήθελε μόνο νίκη. Μόνο νίκη. Και αν θυμάμαι καλά στο άλλο. Αν κερδίζετε, το παίρνατε. Αν κερδίζαμε, θέλαμε και εσύ, νομίζω, στο άλλο μάτς. Είχε παίξει ήδη η Lynch. Ναι. Εμείς θέλαμε μόνο νίκη. Είχε παίξει προηγούμενη μέρα, είχε τελειώσει 2 ώρες πριν. Δεν ήταν όπως εκείνο το West Ham Manchester με το Όχι, Μίτς. Όχι. Εντάξει, ωραία. Υπάρχει συγκλονιστικό στοχοπή. Τη φωτογραφία τη θυμάμαι. Περιστατικό με τον Gordon Strachan. Θα σου το πω τώρα, το πω τώρα στον αέρα. Άντε, γρήγορα. Παίζουμε λοιπόν στο Anfield και εμφανίζεται ένα μικρό πανό, όχι μεγάλο, τεράστιο. Ένα μικρό πανό, το κρατάει μια παρέα, είναι 3-4 τύποι, που γράφει: «Έχετε δει ποτέ την United να παίρνει πρωτάθλημα?» Και έχει συμβεί και το εξής. Νικάει η Liverpool 2-0. Σκοράρει εκείνη τη μέρα για πρώτη φορά στην καριέρα του εναντίον της United το Ian Rush. Το θυμάμαι τον goal, αλλά δεν θυμάμαι ότι δεν είχε ξανασκοράρει με την εναντίον της United. Στο λέω, μπες και δες το. Ποτέ. Δεν θυμάμαι ποιος πετυχαίνει το άλλο τον goal. Δεν το θυμάμαι. Γιατί, ας μπει να το δει. Στο σπίτι του αρχηγού της Lynch, Gordon Strachan, που έπαιζε επί χρόνια στην United, ο Gordon Strachan ποτίζει τα λουλούδια. Δεν θέλει να δει το match. Το βλέπει στο σαλόνι ο γιος του. Στη μονοκατοικία τη σεμνή και ταπεινή του Gordon Strachan. Μια μικρή μονοκατοικία με 15 δωμάτια. Yeah. Τελειώνει το μάτς στο Anfield και τρέχει ο γιος του έξω στην αυλή και φωνάζει: «Μπαμπά, μπαμπά, είμαστε πρωταθλητές, το πήραμε». Ο παικταράς ο Gordon Strachan, ο κοκκινομάλης, ο Σκοτζέζος, ο Πορτοκαλομάλης, μπαίνει στο σπίτι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και λέει: «Όπως μπαίνω, εκείνη τη στιγμή η εικόνα είναι πάνω στον Brian Robson που φεύγει από το Anfield με σκυμμένο κεφάλι. Μου κόπηκε το χαμόγελο, στεναχωρέθηκα για αυτόν. Δεν πανηγύρισα. Γιατί ήξερα όταν ήμασταν μαζί στη United πόσο πολύ ήθελε εκείνον τον τίτλο. Δεν χαμογέλασα καν. Πανηγύρισα την άλλη μέρα μετά. Λίγο με μπέρδεψε για το γιο του. Ο γιο του Λίντ. Αφού μα είπε ότι είναι ο γιο του Λίντ. Λέει γιατί λέει το πήραμε. Α, το πήρε Λίντ. Συγγνώμη, εντάξει, κατάλαβα. Το πήρε Λίντ. Του λέει μπαμπά, το πήραμε. Τέλο το Anfield. Τη φωτογραφία τη θυμάμαι. Το γκολ νομίζω μπαίνει στην ιστορία, όχι στο κόμμα την άλλη. Ο σκηνοθέτη γάτο. Ζουμάρει μία ώρα στον τεράστιο αρχηγό Brian Robson. Μία ώρα ζουμάρει εκεί ο αρχηγός. Και ο Gordon Strachan λέει: «Μου κόπηκε το χαμόγελο». Ο οποίος δεν πήρε τελικά πρωτάθλημα, πήρε την επόμενη. Πήρε την μεθεπόμενη. Μαζί λίγα μάτσε έπαιξε. Λίγα, ναι. Τιμή σένεκεν ο Steve Bruce, του είπε να το σηκώσουμε μαζί. Τιμή σένεκεν. Ναι, σαν του κονιού κολτσίδες μαζί με τον. Ο Χρόνης λέει: «Ούτε σούργελα είστε, αλλά ούτε και χαλιαμούτρες». Ναι. Γιατί νομίζω ότι λέει το αντίθετο. Παιδιά, μπείτε, δείτε τις φωτογραφίες. Δείτε τις φωτογραφίες, έτσι. Εγώ χωριστά, Παναγιώτης χωριστά. Εγώ κρατάω ένα πλακάτ και ο Παναγιώτης φοράει ένα t-shirt το οποίο. Αυτό κάτσε. This is Anfield, ο Καντονά. Τι γράφει από κάτω, ρε, εσύ? There's no way I'm going out there.
Εγώ την έχω αυτή σε δικιά μας, ναι. Αυτή που βγαίνει από τη φυλακή, ναι. Και λέει τώρα είναι η στιγμή κάποιου άλλου να πληρώσει, να τιμωρηθεί. Ο Στέλιος λέει εν τω μεταξύ, ναι. Ο άσχετος Ασλαμάς δεν θα δει πρωτάθλημα για πάρα πολλά χρόνια και ας αφήσει τη μεγάλη Λίβερπουλ. Αυτά τα είπαμε πριν 7 εμείς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ο Κώστας λέει Παπαδόπουλας. Ο Κατρούγκαλος μεταφιεσμένος. Φίλε, ομορφιά το μήνυμά σου. Ομορφιά. Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση. Για πες μας. Ήτανε αυτονόητο. Ο Αχιλλέας Μπέος αθωώθηκε από την συγκεκριμένη ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, την οποία βεβαίως υποστήριξε θερμά. Και όταν ήταν στο Μακεδονία Παλάς και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, έλεγε τυχαία βρέθηκα εδώ πέρα. Το Βόλο όμως τον αθωώθηκε το στολίζει τέλεια. Και επιστρέφει στο ποδόσφαιρο ο Αχιλλέας ο Μπέος, παιδιά. Μπράβο. Έχουμε αδικήσει πολύ εδώ και πολλή ώρα. Μας έστειλε ο αγαπημένος Παοκτσής 164. Καλημέρα. Αν ήξερες από μπάλα, σήμερα θα ήσουν λυπημένος. Γιατί ο Μάης είναι κοντά και θα έχεις σύνδρομο στρουθοκαμιλισμού. Αν εννοείς. Γιατί φίλε, το πρωτάθλημα το έχεις πάρει έτσι. Το πρωτάθλημα, εγώ είπα μέσα Οκτώβρη να γίνει απονομή στον Παοκ 15 Δεκέμβρη. Το πρωτάθλημα το έχεις πάρει. Ο στόχος μας είναι το κύπελο και να αποκλειστείς από την Ευρώπη. Λοιπόν, το άλλο το μοντέλο πώς και δεν είναι στη φωτογραφία. Είχα άλλη φωτογράφηση, φίλε. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: το κλάμα Ασλαμά θα είναι μαύρο την Κυριακή. Γέλα τώρα που κρατάς το πλακάτ, γιατί την Κυριακή θα κρατάς κάτι άλλο από Αίγυπτο. Και το χειρότερο, τη Δευτέρα έχει συνέχεια στην Πίκρα. Αχ, κυριούλη, ματσιστερούλη, τι μαύρη χρονιά έχεις να περάσεις με Πάοκ και Λίβερπουλ. Αυτός είναι ο Άγγελος. Άγγελε, καλημέρα, παλικάρι. Άγγελε, αγάπη. Ναι, αλλά Άγγελε. Τη φωτιά σταμάτα. Ναι, τη Δευτέρα, Άγγελε, να εμφανιστείς, έτσι. Ναι, δεν φοβάται, μη φοβάσαι. Να εμφανιστείς. Κάτσε να κάνει το χρέος της μεγάλη Everton μέσα στο τέτοιο, στο City Ground. Μη σε ψάχνω. Και άλλες χάρες. Και άλλες. Σε ποιο? Στο City Ground. Η Everton στο City Ground. Πώς λέγεται η Manchester City το γήπεδο? Α, στο Etihad, ρε. Στο Etihad. Ποιο είναι το City Ground, πιάς. Παρασύρθηκες, Nottingham Forest. Πώς λέγονται αντίστοιχα. Road, το δεύτερο συνθετικό. Φωτογραφία Παπαδόπουλα. Όχι. Με Καντονά σαν να μπαίνει στη φυλακή. Και Ασλαμή να έχει δημιουργήσει πλακάτ το οποίο θα σηκωθεί την Κυριακή στο Anfield με τους οπαδούς της Manchester United να το κρατάνε στα χέρια. Κανονικά πρέπει να πάει. Εννοείται. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Με έχει ενημερώσει και ο Πέτρος που μιλάει συνέχεια με οπαδούς καθημερινά, ο φίλος μας, ότι, ότι θα, γίνουν, θα έχει κάποια ένα-δυο πολύ καλά πανό. Μην κατρακυλήσετε στη 14η με την ρίτα που θα κάνετε. Λίγη το ημίχρονο χθες και είναι 0-3. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον, ο παδός του Ηρακλέους και της Λίβερπουλ. Βγάζει back, βάζει back. Βγάζει extreme, έτσι που το είδε ο Θωμά, βγάζει extreme, βάζει τους extreme το συγκρότημα. Ωραίο συγκρότημα. Βγάζει extreme, βάζει extreme. Και αν δεν τραυματιζότανε το χαζό που μόνο τρέχει, δεν θα έβαζε δεύτερο φορ ποτέ. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον για τον περήφανο Βαλκάνιο προπονητή. Όποιος θέλει το σχολιάζει, εγώ όμως Θωμάς Στόντον θα υποκληθώ στον Βαλκάνιο προπονητή του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Όλα για όλα. Καταρχάς, χίλια μπράβο στον σκηνοθέτη Κοσμοτέ που επιμένει εκεί, δεν παίρνει την κάμερα, που δείχνει τι. Ο Λουτσέσκου δεν είναι μπούφος, την ψηλιάζεται, ναι. Που όταν βγαίνει ο Πέλκας και είναι μουτρωμένος και του κάνει μία ώρα ερωτήσεις. Τι, πώς, πού, Δημήτρη. Το δεις και αυτό. Με την έκφραση του Μουσολίνη, μέση των Γιαννιτσών. Ο Παπαδόπουλας φέρει μπλουζάκι, που, φορεί μπλουζάκι που δείχνει τι. Τον Καντονά να φοβάται να βγει. Ναι, φαίνεται είναι τραγικό, παιδιά. Μεγάλωσε με το σκεπτικό ότι ο Τζιοβάνι θα φοβόταν την Τουμπάρα. Τον συγχωρούμε λόγω του ποιότικης νοοτροπίας. Καλό, ναι. Πάρε τα κιάλια και βλέπεις. Παιδιά, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Το μπλουζάκι με τον Καντονά, εδώ είναι αποτυχία της Λίβερπουλ, έτσι. Τι λες, αγόρι μου, γλυκό. Ο Άγγελος λέει, εγώ θα, εδώ θα είμαι. Εσύ θα έρθεις στην εκπομπή. Έρχεται, πάντα έρχεται. Εγώ δεν θυμάμαι να μην έχω έρθει Άγγελο. Όσον αφορά σε ένα Μιχάλη Τσόχο που έκανε την περιγραφή, λες τον Γκάνιος Βαρέλα, ρε φίλε. Μπερδεύεις πάνω. Εντάξει, μια φορά. Ο Γιώργος λέει, στην πάνω φωτογραφία βλέπουμε τον Παπαδόπουλο. Ναι. Που αν δεν ξυριστεί σε καμιά δεκαπενταριά μέρες θα μοιράζει δώρα στα παιδάκια. Στην κάτω φωτογραφία βλέπουμε και το ξωτικό του. Οι φωτογραφίες των δύο κυρίων που δεν είναι σουργελά, όχι! Και δεν μπήκα εγώ τυχαία από πάνω, γιατί πάντα η Λίβερπουλ ήταν πάνω από τη United, οπότε.
Όχι, μπήκε από πάνω, να σου πω γιατί. Έχω 20, έχει 18. Εντάξει, εντάξει. Πρόσεχε. Μπήκε από πάνω, καθαρά. Ο Ηρακλής δεν παίρνει από πάνω. Για πρακτικού λόγου φωτογραφία. Ο Ασλαμά στο πλακάτ κάτω από τα γράμματα έχει ένα περιθώριο ροζ που μπορούσα να το κόψω. Μπράβο. Ενώ εσύ ήθελα να φαίνονται τα γράμματα. Υπάρχει σε όλα, υπάρχει λεπτομέρεια. Υπάρχει λεπτομέρεια. Δεν φαίνεται καλά τι λέει κάποιο. Φίλε, πρέπει να βγει μόνο αυτό. Δεν φαίνεται. Έχει και την κοιλιά. Πάει προ τα μέσα. Δεν πειράζει. Το μεγαλώνει. Το ξέρει. Το μεγαλώνει. Για να το δω εκεί. Το μεγαλώνει. Δεν βλέπει. Μεγαλώνει τη φωτογραφία. Την πατά τη φωτογραφία και μεγαλώνει. Κάνει ορίστε. Κανένα πρόβλημα απολύτω. Κανονικότατα. Ναι. Παιδιά, μπείτε και δείτε κανονικά, έτσι. Και φυσικά περιμένουμε μηνύματα και στην Εσεμιέρα. FM και αν μην αποστολίσω 54-526. Διάβαστε 7-89. Πέντε εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ στους 32 στην Τουμπάρα. Για να δούμε ποια άλλη ομάδα θα περάσει επίσης από την Τούμπα, καθώς περνάνε όλοι. Σήμερα η κλήρωση της Ιών. Νιών, πού είναι η κλήρωση. Τη Δευτέρα, νομίζω. Νιών. Δευτέρα. Διάβασε του Ρωμανίστα, έλα Μάρια. Ρωμανίστα. Αυτό πολλές φορές το κάνουμε. Είτε έχουμε μηνύματα στο Facebook και στο Instagram, είτε όχι Ρωμανίστα. Εντάξει, καμιά φορά ακούμε να διαβάζουμε τα μηνύματα. Έχεις δίκιο, εδώ έχεις δίκιο, Ρωμανίστα. Ναι. Έχεις δίκιο. Το πρώτο του μήνυμα. Ενώ όταν ο Ατρόμητος δεν είχε δανεικούς από ΠΑΟΚ, δεν έκανε ποτέ κηδείες σε ΟΣΦ, ΠΑΟ, ΑΕΚ. Να μην έχουμε επιλεκτική μνήμη, καλύτερα. Λέει ο Ρωμανίστα και έχει δίκιο. Κοίταξε, άλλο εστίασε ο Χρύσανθος στο τώρα που έχει. Δεν στερούμε. Δεν είπα μόνο για τον Ατρόμητο. Και όχι για τον Ατρόμητο. Είπα μόνο. Ότι έχει καλές σχέσεις. Το οποίο δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τελικά. Ναι, είπα καλές σχέσεις, δεν είπα ότι είναι στημένος. Όχι, δεν είπα στημένος. Καλές σχέσεις είπα, ρε φίλε. Το καλές σχέσεις, άκου τι σημαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν είναι απαραίτητο να στηθώ. Αν κέρδισε και τον Ατρόμητο, θα ήμουν στο σύνδεκα. Αλλά με κάποιου ξεσκίζομαι. Θα ήμουν στο σύνδεκα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ξάνθη, ρε φίλε. Ήρθε εδώ, έκανε τουρισμό. Πήγε ο Ολυμπιακός εκεί και κάνανε το χαμό. Τι δεν έκανε. Τι? Ο άλλος, ο Κάνος έχασε λέγεται... και από τους δύο, ρε. Α, μα κάτσε λίγο ρε εσύ. Και από τον ΠΑΟΚ έχασε. Από όλους έχασα εγώ φέτος. Εμάς όμως χίλιασες, λέει. Ενώ στο ΑΚ... Όταν έρθει εδώ η ΑΚ θα σου πω εγώ θα γίνει. Πήρε ο άλλος το Ταϊφούν και βάλε τον κόλ. Μου είπε ένας Αριανός... Εμένα για την ήττα στην ΑΚ έφυγε ο προπονητής, φίλε. Αν ήταν στημένο, ο προπονητής ήταν ακόμα εδώ. Ναι, λέμε στημένα. Ένας Αριανός και Δεξιόπουλο, εκεί που έβλεπα τα μάτσεψε... Θα έρθω να σε τιμωρήσω. Μου είπε... Για την αφθάδειά σου, θα έρθω να σε τιμωρήσω. Εγώ θα στο λόγω Άρη το πήρε το πρωτάθλημα. Πάει και εκείνο ο Μίλτο. Το πήρε με το Πανετολικό 0-2. Με το πέναλτι του Ράμου. Με το κομμένο του αυτιά. Τόσα. Κομμένα αυτιά αυτά. Σφαγέ του ιστορικού Πανετολικού. Πόσα ανθρωπίτε ζεστά. Τέτοια σφαγή μόνο αύριο θα ξαναδεί. Γάλα τούρτα με αυτή. Μπράβο, τι καλά. Καλάνε. Πάστα, ζευγαστείο. Έδινε μέσο όρο 100 πάστε σε σχήμα αυτιού την ημέρα. Φανταστικό άνθρωπο. Ωραίο. Λοιπόν. Παιδιά, καλό το Instagram, αλλά διαβάστε τα κανονικά μηνύματα, διαβάσαμε να είσαι καλά. Όλα, όλα τα διαβάζω. Σωστό. Στέλνε Ρωμανίστα έχεις, και έχεις δίκιο. Καλημέρα Δημήτρια, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρύσα. Μπαίνετε όλοι για θέατρο και τα live. Να είστε καλά, παιδιά. Βλέπω ανεβαίνει και ο Ντίο τώρα. Ο Γιάννης λέει, στην πάνω φωτογραφία. Στην πάνω, παιδιά, είναι ο Παναγιώτης, έτσι. Σεξοτουρίστα στο Πουκέτ. Πραγματικά, πραγματικά νέρφιλε. Στην κάτω φωτογραφία, Χριστουγεννιάτικος Καλικάντζαρος με πλακάτ. You are the best, we love you. Σωτήρη! Πραγματικά ρε! Στο Πουκέτ! Οι σεξοτουρίστες που πάνε, ξέρεις, κάτι Βρετανοί, Ελβετοί, ξέρεις. Ναι, τέτοια φάση. Τα σπάει η φωτογραφία. Οι φωτογραφίες. Κανονικότατα και στο Instagram υπάρχει, παιδιά, και στο Facebook, στη σελίδα του Λίμπερο. Μπείτε, κάντε like και παρακολουθήστε τις φωτογραφίες σχεδόν καθημερινά. Ένα ερώτημα. Το κορεό, αυτό δεν είναι κορεό, είναι μουσαμά. Όποιος θέλει, σχολιάζει το κορεό. Με προλαβαίνει. Του Ολυμπιακού έψε. Καταπληκτικό κορεό. 7 ήταν τα πρόσωπα ή 9. Είναι ισπανική τηλεοπτική σειρά με ληστές, με μάσκες του Νταλή. Κάτι ξέρω αυτές οι πολιτείες. Ποδοσφαιρικά. Ότι πάνε να κλέψουν την πρόκριση από την Μίλαν. Αν νόμιζα τα αποτελέσματα που κλέβανε. Δεν μου λες στις φάσεις που έχουν. Γκάζα τη τροφέο το έλεγα. Ναι, για το UEFA. Εντάξει, από κάτω το έγραφε. Okay. Ναι. Δεν μου λες, στις φάτσες δεν μπορούσαν να βάλουν τον Παπουτσέλη, τον Παπαχίτζιο. Αυτούς δεν μπορούσαν να βάλουν. Δεν μπορούσαν να βάλουν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Λεωνάρντο Κούτρι. Πραγματικά με συγκίνησε με το κλάμα του. Αλλά ήμασταν άτυχοι. Δεν μπορέσαμε ψέ να δούμε Κούτρι εναντίον Κουτρώνε. Γιατί δυστυχώς ο Κουτρώνε έπαιξε από τα αριστερά. Περιμέναμε να δούμε όλη τη μεγάλη σύγκρουση Κούτρι εναντίον Κουτρώνε και δεν την είδαμε. Ο Μπαλκάνικ λέει, μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο για τις ομάδες και είναι τραγικό. Έχετε δει τη Θεσσαλονίκη χωρίς έργα για το μετρό. Ναι, την έχουμε δει. Χωρίς έργα για το μετρό. Τώρα το τραγικό είναι σχετικό αυτό που λες, διότι εμείς προτιμούμε να λέμε ξεκάθαρα το τι είμαστε, παρά να κρυβόμαστε πίσω από μια ψεύτικη αντικειμενικότητα.
Εμείς λέμε είμαστε Άρης, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε Λίβερπουλ και United. Έτσι. Αυτά είναι τα κόζια. Τι να κάνουμε τώρα. Παιδιά, το μήνυμα του Θωμά Τόντον δίνει τροφή για σκέψη. Λίγει το ημίχρονο χτες και είναι 0-3. Βγάζει back, βάζει back. Βγάζει extreme, βάζει extreme. Και αν δεν τραυματιζόταν το χαζό που μόνο τρέχει, δεν θα έβγαζε, δεν θα έβαζε δεύτερο φορ ποτέ. Το σχολιάζει αυτό όποιος θέλει, καθαρά ποδοσφαιρικά έτσι. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό. Όχι πάω και είμαι Απόλλων και Ηρακλής και Πανδραμαϊκό. Προσοχή! Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αρχίζω και πιστεύω τον Λιακόπουλο, περί νεφελήμ. Με ρώτησε χθες το βράδυ, γύρω με το μάτς, Αριανός και Δεξιόπουλο, γνωστός Αριανός και γνωστό Δεξιόπουλο της πόλης, λέει ρώτα, το βράδυ θα μπάτε στο παλέ. Στους παοξίδες λέει, ρώτησε το βράδυ θα μπάτε στο παλέ. Αυτό. Γιατί για τον Αλέξη. Μόνο. Για τους παοξίδες, δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε σε break. 5 διπλές. Τελευταία συνάντηση. Πινελόπη Δέλτα, Ίον Δραγούμη, Παραστασάρα. Η πρεμιέρα απόψε. Θέατρο Αθήνεων, Βασιλής Όλγας 35. Σε γενική επιμέλεια του Γιάννη Ποστατζόγλου. Δύο μονές για Peter Murphy Live αύριο Σάββατο στο Principal Club Theater. Και δύο διπλές για Rock and Roll Children, tribute στον Ronnie James 2, αύριο βράδυ στο Club 8Ball, FM κενό, το σχετικό σχετικά αποστολή στο 54526. Και δύο φωτογραφίες στο Facebook του Λίμπερο και στο Instagram του Λίμπερο, με Ασλαμή και Παπαδόπουλα. Γεια σου ρε δασκαλάκι Μερακλή. Γεια σου ρε μα... Κομματά. Λοιπόν παιδιά, πρέπει να το πω 4 φορές. Μην γράφετε live. Είναι δύο live. Αν θέλετε και για τα δύο δεν σας νοιάζει, γράψτε δύο live. Έτσι. Μην σκέτο live, ρε παιδιά, λίγο θα τρελαθώ. Το είπα, είναι και αυτονόητο. Και να μην το έλεγα ακόμη. 4 φορές το είπα. Είναι δύο live. Ένα είναι το θέατρο. Αν γράψει θέατρο, είσαι καλυμμένος. Λοιπόν, δεύτερη εκπομπή. Μπαίνουμε κανονικά. Γκαζάτα, δυνατά. Με κομμάτι στο οποίο βέβαια εννοείται θα γίνει χαμός όταν το παίζουν αυτό. Πάντα όποιος και να το παίζει, ακόμη και εγώ να το παίζω. Long live rock and roll. Πραγματικό ύμνος Rainbow στην κορυφαία, στην ανεπανάληπτη σύνθεση με Ronnie James Dio στα φωνητικά. 5 διπλές προσκλήσεις για μια υπέροχη παράσταση. Η πρεμιέρα απόψε, τελευταία συνάντηση Πινελόπη Δέλτα Ίων Δραγούμης με Δήμητρα Παπαδήμα και Κωστή Μάνο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Απόψε, Θέατρο Αθήνεων, ώρα 9. Είναι Βασιλής Όλγας, νούμερο, Παναγιώτη. 34. 35. 5. Πώς το λες 5 μήνες σωστά, σήμερα το πιστεύω. 35, εντάξει. Έτσι, Βασιλής 35, να πω κάτι, εξυπηρετεί πάρα πολύ για τις κυρίες και τους κυρίους που δεν έχουν κάποιο μεταφορικό μέσο και το λεωφορείο. Η στάση είναι περίπου 35 μέτρα από το θέατρο του ΟΑΣΤ, Σχολή Τυφλών. Και αντίστοιχα στην παραλία, από το κέντρο ή δυτικά προς τα ανατολικά, έτσι. Σχολή Τυφλών στην παραλιακή. Πολύ σημαντικό αυτό. Για αύριο Σάββατο, δύο μονές, Peter Murphy, μονές προσκλήσεις και κράνους για τους δύο σημερινούς διοικητές, μετά από όσα έκανε ο Αλυταράς ο Άγγλος στη Στοχόλμη προψέ το βράδυ, στο Principal το live μεθαύριο, και δύο διπλές για Rock and Roll Children, tribute στο Ronnie James 2, αύριο βράδυ στο Club 8Ball. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα γράφεις θέατρο ή Dio ή Murphy, αποστολή στο 54526. Όσοι την λέξη live. Περιμένουμε δύο Σωτήρι. Α, ένας. Πάμε στον ακροτή που περιμένει. Πέτα κανένα Heaven and Hell μετά, άμα θες Black Sabbath, Σωτήρι, με την ησυχία σου. Πάμε, καλημέρα. 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 Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ανδρίου. Καλημέρα. Τα επόμενα 5,5 λεπτά είναι δικά σου, πάμε. Το Παπαδόπουλο θα ρωτήσω. Ναι. Πήγε στον αγώνα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν πήγα, το είδα στην τηλεόραση. Οκ. Και εγώ ναι. Έμαθα ότι γιουχάρατε το. Οι παοξίδες γιουχάρανε την ομάδα. Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίγματα. Γιατί, ναι. Γιατί γιουχάρε τον ταμπλούχο. Για την εικόνα, ρε Ανδρέα. Αφού δεν είμαστε, ρε Παπαδόπουλε, μόνο για το γεντή κουλέ είμαστε να παίζουμε και στα ψυγάτια. Για το γεντή κουλέ. Ναι, πώς θα πάει να παίξει Δευτέρα με τη Λιβαδιά. Γιουχάρε τον κόσμο και ένα άλλο να σου πω. Απαγορεύεται, γιατί δεν γιουχάρε τον κόσμο, τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν γιουχάρε. Αφού μόνο για εκεί είμαστε, για το γιατί κουλέ να παίζουμε, για πουθενά. Και ένα άλλο, οι παίκτες ζητήσαν συγγνώμη. Γιατί ζητήσαν συγγνώμη, με το ανθρώπινο που φέρανε σε πολλές, ζητήσαν συγγνώμη. Σε ρωτάω εσένα που ζεις στην Ελλάδα. Άρα μια λες γιατί γιουχάρανε οι άλλοι και μετά λες γιατί ζητήσαν συγγνώμη. Δηλαδή, σήμε τον ανθρώπινο στην Αθήνα, γιατί να ζητήσει συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εντάξει, τώρα ξεφτιλίζουμε και τον ατρόμητο. Κάτσε, γιατί αν είμαι εγώ ατρόμητος, από κάτσε. Η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Ανδρέα, δεν είδες το μαζί. Ήταν πολύ άσχημο. Και στο δεύτερο δεν ήταν. Πέρυσι τον ταμπλού πήραμε. Τον ταμπλού, τι είμαστε στην Μπαρσελόνα, γίναμε και ξαφνικά ρε τσίρε μάγκα. Ναι, στην Μπαρσελόνα γίναμε και πια και τους κερδίζουμε όλους. Τροπή αυτό. Το γιουχάρι τον ΠΑΟΚ.
πώς θα πάει. 13 αγώνες αίτητοι είμαστε. Αυτή είναι σωστό. Σε καταλαβαίνω, γιατί είσαι Αμερικανός και έχεις αμερικανική νοοτροπία. Εδώ ο Έλληνας δεν αλλάζει, αγόρι. Δεν αλλάζει, αγόρι. Γιατί ρε φιλαράκο, 13 αγώνες αίτητοι είμαστε. Τι είμαστε, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Χειρότερο είναι αυτό. Ναι. Θα τους κερδίζουμε όλους. Ναι. Α, χειρότερο. Αυτό θα σου πω, μην τη βρίζει την ομάδα, μην τη βρίζει. Ναι. Ας να πάει μπροστά. Αυτά. Ας να πάει μπροστά, τη Δευτέρα. Ωραία. Ναι. Αντρέα, ήσουν στην επίσκεψη του Τσακαλώτου στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στη Νέα Υόρκη, ήσουν εσύ? Όχι, τι δουλειά έχω, δεν πάω σε αυτό. Α, δεν πάω σε αυτό. Πότε πήγε. Καλά, ρε, πλάκα μου κάνεις. Έχω δει 30 φωτογραφίες παντού, κυκλοφόρησε φωτογραφία. Πήγε, μάλιστα, πήγε στο. Το μαθαίνεις. Πήγε στον παλιό και μπερδεύτηκε. Δεν υπήρχε εκεί. Το υπόγειο που λέει. Και βρήκε, πήγε στο καινούριο. Δεν τον είδες. Φίλε, είναι παοξής τρελός, άρρωστος άνθρωπος. Ο Τσατσαρός έχει πάει στον παοξό υπόγειο και εγώ δεν έχω πάει, φιλαράκο. Ο Τσατσαρός. Ο Τσακαλώτος, για τον Τσακαλώτο λέμε. Έχει πάει. Ωραία. Έγινε, Αντρέα. Έγινε, παλικάρι μου, φιλιά. Φιλιά στον Big Apple. Περιμένει γραμμή. Καλό weekend. Καλημέρα. Περιμένει γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όχι μόνο στα καλά και στα άσχημα. Ναι. Τα καλά με την Ξάνθη, με τα Γιάννη, με τον Πανετολικό, ωραία είναι αυτά, ναι. Το όνομά σου είπαμε Στέφανος, είσαι το, για δυναμία μου εσύ. Από Θεσσαλονίκη, ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ναι. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη, ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε. Να ακούσουμε τι να ακούσουμε. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε. Χθες με τέτοιο μάτς και αυτοί που δεν ακούγαν, άκουσαν και αυτοί που δεν έβλεπαν είδαν. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Έλεος. Δηλαδή, μόνο να παίρνουμε να λέμε τα καλά για κάτι συμπολίτες, έτσι, και συνοπαδούς. Και το κράξιμο εμείς στη ζωή είναι, δεν κατάλαβα. Yeah. Δηλαδή, το κράξιμο το βγάλουμε από το λεξιλογιό μας εμείς. Δεν μ' άρεσε η ομάδα. Να μην το πω. Όταν μ' αρέσει, λέω, μ' αρέσει η ομάδα. Γιατί με εργοτέλησε. Όταν μ' αρέσει, λέω, δεν μ' αρέσει η ομάδα. Τι να κάνω. Ναι, αλλά στις σίτες, ρε Αντρέα, δεν έχει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή πότε να το κάνω, στις νίκες? Ναι. Στις νίκες δεν μ' αρέσει, ναι. το κράξιμο. Στις σίτες δεν μ' αρέσει το κράξιμο, άκου αδελφέ. Άκου. Όλα τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι αυτό, δεν είναι για μένα κανένα. Σαν να βαράς έναν άνθρωπο που είναι κάτω πεσμένος, έτσι νιώθω. Δεν το βαράς, αδελφέ, δεν το βαράς. Εσύ ανοίγουν χιλιάδες μικρόφωνα στους σταθμούς της πόλης, χιλιάδες ώρες, χιλιάδες εκπομπές. Νίκησε ο Ηρακλής Αντρέα τον Ηρόδοτο 1-0. Βγήκα την επόμενη μέρα, λέω, δεν μου άρεσε καθόλου ο Ηρακλής. Δεν περίμενα το 2, το 3-4 με τον Απόλλων Λάρισας, για να το πω. Άκουνα, η έκφραση, έτσι, ο τρόπος έκφρασης, άμα είναι κοσμίως, η έκφραση είναι δεκτή. Το να εκφραστεί κάποιος δεν είναι δεκτό. Δεν κατάλαβα, λέτε. Θα κόψουμε και τον τρόπο έκφρασης, γιατί ρε πάει ομάδα τρένο και γιατί πάει για πρωτάθλημα. Σχολίασε το μήνυμα του 679. Στο διαβάζω τώρα στον αίρεση. Σε 20 αγώνες έχουμε έναν ποπό να. Τυχεροί είμαστε και νικάμε. Μπάλα δεν παίζουμε. Παίξτε ρε, δεν διαβάζετε. Μπάλα και χάστε. Συμφωνώ. Και να το πάω. Α, και να αυτό σου λέω, το κατάλαβες τι λέει ο άνθρωπος. Πρόσεξε. Να το πάω να παραπέρα. Ήμουν από αυτούς, ναι, και είμαι ακόμα. Ναι. Που λέω, δεν θέλω να στημένω πρωτάθλημα. Θέλω να παίζεις μπάλα στην Ευρώπη. Θέλω να παίζεις τόπι για να παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Ωραίο σύνθημα, έτσι. Ωραίο. Μα θέριαζε κάποτε που ήταν στημένο το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Έτσι, τώρα γυρίζει η τραμπάλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κατευθυνόμενα, έτσι, μανιπιουλαριστικά, δεν ξέρω. Αλλά εγώ όταν βλέπω κάτι, φίλε, θέλω να το λέω και την ώρα. Τι να το πω, έλα να κάνουμε lessons learned, ξέρω εγώ, διδάγματα, να κανονίζουμε κάθε Παρασκευή να λέμε πώς πήγε η ομάδα, δεν... ή κάθε 15 ή κάθε μήνα. Δεν έχουν τώρα πλέον δικαιολογίες, τελείως. Λέμε τα καλά, λέμε και τα κακά. Δεν παίζει μπάλα η ομάδα, να πούμε. Δηλαδή δεν είναι ντροπή αυτό. Ανδρέα, δεν μου βγήκε ένας ΠΑΟΚτσής, είτε στην τηλεόραση εκείνο το βράδυ, είτε εδώ το επόμενο πρωί, μετά το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 0-1, που είναι, ναι, η μαγική εικόνα της μαγικής εικόνας, οι άλλοι χάνουν τα ντερά τους, να πει, παιδιά, χάλια ήμασταν. Απλά το πήραμε. Το είπα. Υπήρχε η μέθη, της χαράς και του πανηγυριού, έτσι. Εντάξει. Κοίτα να δεις, αδερφέ, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, όλα. Και χθες ο Ολυμπιακός πέρασε
με ένα αυτογκόλ, ξέρω εγώ, ή εμείς περάσαμε, χάσαμε. Καλά, δεν είναι το αυτογκόλ, κάνει τρελή προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Λέει εικόνα, εντάξει. Δεν αντιλέγω. Στείνει αίμα ο Ολυμπιακός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός από εμάς τώρα. Ναι, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έτυχε ένα παιχνίδι. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να είναι χειρότερο. Είναι καμιά φορά και η μέρα σου είναι και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν θέλω να μείνω τώρα, ούτε να το συγκρίνω. Ωραία, Αντρέα μου, περιμένει κι άλλο συνακροατή σου. Είναι άδικο, έτσι. Τόση ώρα σηκώνει χέρι ο Σωτήρης, έγινε. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε ακούμε, σε λατρεύω να σε ακούω, το ξέρεις. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Δημήτρης από Ζωγράφου, παδός του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καλημέρα, Δημήτρη. Φιλιά στην πρωτεύουσα, στην πανέμορφη πρωτεύουσα. Φιλιά στην πρωτεύουσα από μένα. Συμπρωτεύουσα, ναι. Λίγο για χθες. Νομίζω ότι. Εντάξει, κανένα δεν περίμενε ότι θα περάσει η ομάδα. Γιατί το λες αυτό. Κανένα δεν περίμενε. Γιατί το λες αυτό. Γιατί εντάξει, εγώ δεν περίμενα ότι η Chelsea π.χ. θα κάνει διπλό χθες. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση με την εικόνα του Πάου. Ας κέρδισε 5-1, αλλά αυτό και να μιλήσει για τη Chelsea. Το θέμα μου, εμένα προσωπικά σαν οπαδός, είναι ότι χθες είδα μια ντροπιαστική εμφάνιση. Δηλαδή, μια εμφάνιση η οποία ήταν αγκαρία. Αγκαρία, η εικόνα. Και αν κάτι ήθελα να δώσω δεύτερο. Δημήτρη, με τη Λαμία ήσουν πολύ καλύτερο. Με τη Λαμία ήσουν πολύ καλύτερο. Μάρι, όχι. Από το χθεσινό. Α, αυτό θέλω να ακούσω. Όχι. Εντάξει, αυτό. Ξεκάθαρα. Εκτιμώ να βγεις μετά τη Λαμία. Όχι τώρα χθες, στο προφανές, που φάνηκε ας πούμε ο Βασιλιάς ότι είναι γυμνός. Όταν ο Βασιλιάς είναι γυμνός, το ξέρω και εγώ θα βγω. Το θέμα είναι τώρα π.χ. μου πιάνει στο μάτι με τη Λαμία, έτσι. Ναι, με τη Λάρισα, γιατί να με το πιάσουμε, που είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει φέτος η ομάδα, έτσι. Με τη Λάρισα, από τα καλύτερα. Με τη Λάρισα, ρε φίλε, να σου πω κάτι με σένα. Μου φάνηκε καλή και η Λάρισα. Τι καλή, ρε, εσύ. Η οποία δεν είναι χάλια, αλλά μου φάνηκε. Εντάξει. Το θέμα είναι χθες ότι μπήκε η ομάδα με μια ανατροπία. Εντάξει, θα το πάρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ναι. Εγώ κρατάω εν μέρη μόνο την αντίδραση λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο. Ναι. Αυτό έπρεπε να μην το δώσει και τότε. Δημήτρη, τώρα που είσαι στον αέρα, δύο νέα μηνύματα. Γιατί χρεώνεται ο άνθρωπος, ο 679, είναι συγκλονιστικός. Ο πατός του ΠΑΟΚ, έτσι. Ένας Πρίγιοβιτς μας έχει σώσει. Όλα τα ποπόπεδα, το χρήμα να ρέει και στα φρύδια μας. Και πρώτοι που είμαστε, πλασματικό είναι. Δεν είναι πλασματικό. Παλιά την πέφταμε στους ποδοσφαιριστές γιατί νικούσαν μόνο 2-0. Τώρα σερβιέτα, γούνα, σέλφι. Ιβάν, άσε τις αγκαλιές με τους παίκτες, ρε. Λέει ο 679, τρία συνεχόμενα μηνύματα του ίδιου, έτσι, του 679. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο 679, έτσι, δεν είναι κανένας άνθρωπος. Ηρακλειδέας που στέλνει τώρα σήμερα ξαφνικά 679. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, καταρχήν να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι. Πήρε την πρόκληση καθαρά με ψυχή. Ναι, εννοείται. Πολύ, πολύ ψυχή και ωραία μπάλα. Και ωραία μπάλα. Και ωραία μπάλα. Δεν μπορώ να πω ότι το είδα όλο το μάτς, αλλά. Ναι, το είδα όλο και με προσοχή. Με πολύ προσοχή. Και μίλαν φουλ κανονική, έτσι. Μίλαν φουλ κανονική. Έχει φανέλα ο Ολυμπιακός. Πράγμα, αυτό δεν το έχει πέσει εμείς. Ξύλο στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Τώρα το έμαθε. Χθες. Στο σχολείο. Και γιατί δίρανε. Γιατί πλακωθήκανε. Δεν ξέρω. Έγινε φίλε μου. Δημήτρη, θες να κλείσουμε κάτι άλλο, γιατί λίγο απότομα σε πήγαμε. Θες απλά, να κλείσουμε. Απλά σχετικά με την πρόκληση του Ολυμπιακού και αυτό που διαβάζουμε εδώ και λέμε στις ιδιωτικές συζητήσεις εδώ με τους Ολυμπιακούς, είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί απαραίτητα με το πρωτάθλημα. Αλλιώς να ανατρέξουν κάποια χρόνια πίσω. Ναι, είναι άλλος τομέας εργασίας. Το ένα είναι γραφείο, το άλλο ναι. Το λέω κι εγώ αυτό. Το ένα είναι ψωμοτήρι, το άλλο βέβαια. Δηλαδή, ναι. Στη μέση η οπαδική λογική, είτε αυτό λέγεται Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή ΑΕΚτής Ηρακλής Αριανός, δεν συγκρίνει το ένα με το άλλο. Ναι, ναι. Έχει μια βάση, αλλά δεν είναι και, δεν είναι και πανάκι αυτό το πράγμα. Όχι, σωστό. Σαφώς δεν είναι πανάκι, ναι. Να είσαι καλά. Έγινε παλικάρι μου. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192 29 και στο rumen.gr. Υγρασία κρύο, ξεχάσατε αυτά με Rumen Calls. Και τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία είναι ο ποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317132 981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική μια-μιαμ γευσούλα. Βυθό, θα πάμε να φάμε. Ένας περιμένει. Παιδιά, ένας μπορεί να βγει μέχρι το διάλειμμα. Ένας μόνο. Ένας, να πάμε θέλει. Ένα βυθό. Α, εντάξει, οκ. Okay. Να φάμε λίγο γάβρο. Ναι, καλημέρα στο βυθό, λίγο καλημέρα Γιώργο. Λίγο σαρδελίτσα. Λίγο μπατεκαλεμάρι. Θα πάμε. Λίγο μπατετσιπούρα. Α, συγκλονιστικό. Πολύ ωραία. Η μπατετσιπούρα. Δεν είναι ωραία η μπατετσιπούρα. Ορίστε να το. Θα πάτε να κάνουμε ρημαδιό. Θα πούνε καρδασάκο εσύ με την πάτη τσιμπούρα. Δεν ξέρω τι είναι, άλλη διαφήμιση. Θα σου στείλει το οργανισμό εσένα, έτσι. Εγώ δεν εμπλέκομαι. Εσύ. Στο Γιώργο. Ο Γιώργος ξέρει ότι σερβίρει το καλύτερο ψαράκι. Το ξέρουν τα παουξάκια, τα αριανάκια, τα ηρακλάκια. Μπατε ψαράκι. Μπατε ψαράκι.
Εντάξει. Ναι. Το βαφτίζουμε εμείς λίγο πάτε ψαράκι, δεν πειράζει, ρε φίλε. Το βαφτίζει το μαγαζί, εμείς το βαφτίζουμε. Το Μάιο κάνουμε τον πατεκυκλάκι. Το Μάιο θα κάνουμε ένα τσιμπούσι εκεί ο Παπαδόπουλος για το πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Θα κάνουμε ένα τσιμπούσι ο Παπαδόπουλος για το πρωτάθλημα. Ναι, έκανα λάθος το τέτοιο. Θα βάλουμε και τραπέζι και θα κάνουμε ψαρογύρο θριάμβου. Κατάλαβε έτσι αυτό το πράγμα. Τη τσιμπούσι. 66-23-76 κάνει να πάμε αύριο Σάββατο βράδυ για το live που έχει εκεί πέρα. Να γιορτάσουμε την νίκη του Άρη επί του Πανετολικού. Κάτσε πάει η Μέρφη, θα κάνει θερινά. Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Και έχω με 4 ευρουλάκια, οπα, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Μη που είναι μεζεδάρι στην ουσία. Να μην μου δώσει λεφτά για το πρόγραμμα. Λέω, Μάριος, αρθεί να φάει και πέρα. 4 ευρουλάκια, ρε φίλε. Με ορίστε για το πρόγραμμα το ένα. 3,5 λίρες, 4 ευρώ δηλαδή. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Ο βυθός που βρίσκεται Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Δυτικά, Πολύχνη. Στην πάνω φωτογραφία λέει ο Φώστας. Ο Φώστας. Α, παιδιά, ναι, μπείτε. Ο Φώστας είναι δύο το καινούριο Κώστας. Δύο φωτογραφίες μας εν ώψη Liverpool United την Κυριακή. Παπαδόπουλας, Ασλαμάς. Μπείτε και δείτε. Και Facebook και Instagram του Λίμπερου. Μπείτε τώρα και σχολιάστε. Έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Ο Κώστας λέει ότι στην πάνω φωτό, ο Παπαδόπουλας δηλαδή, είναι οδηγός μπετονιέρας. Ναι, ρε φίλε. Κανονικά, ναι. Και ναι, στην κάτω, ναι, χωρίς μαλλιά, ποιος? Ο Πίτερ Σέλερς. Καλό! Ο Πίτερ Σέλερς, ναι, χωρίς, ναι, μαλλιά είσαι, Μάγκε. Ναι, ναι, καλό! Και χωρίς μουστάκι, βέβαια. Και χωρίς μουστάκι. Και το μουστάκι το φοράς όταν μιλάς. Κρατάω ένα πλακάτ το οποίο λέει: έχετε δει ποτέ τη Λίβερπουλ να παίρνει πρωτάθλημα? Έχει να κάνει με το 1992, έτσι. Και το αντίστοιχο πανό που αναρτήθηκε στο κοπ, στο Liverpool United 2-0, με τη United να θέλει μόνο νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο φίλος που έστειλε πριν το μήνυμα για το στο Instagram λέει: δεν καταλάβαμε, δεν προσπάθησα να καταλάβω τι εννοείς, φίλε μου, Νίκο. Άρα έχεις πάρει, λέει, τα κύπελα του Άρη στο σπίτι σου, Χρύσανθε. Δεν προσπάθησες καν να καταλάβεις τι εννοώ. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω. Πρέπει να μου το δώσεις να το καταλάβω. Συγγνώμη που δεν το κατάλαβα, εντάξει. Είμαστε και λίγο χαζοί το πρωί. Ναι. Το απόγευμα γινόμαστε έξυπνοι. Βέβαια, βέβαια. Νίκο μου, τι να κάνω, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σε break σιγά-σιγά, να το σοκλέψουμε έτσι όμορφα. Μην ξεχνάς, τρέχουν 3 διαγωνισμοί, 5 διπλές για τελευταία συνάντηση. Πινελόπη Δέλτα Ιων Δραγούμη, απόψε η πρεμιέρα Παραστασάρα στο θέατρο Αθήνεων, ώρα 9. 2 διπλές για Rock and Roll Children, αύριο βράδυ στο 8 Ball. Η μπάντα του Γιάννη του Πλόιν Παπαροκά σε κολλασμένο αφιέρωμα στον τεράστιο μοναδικό Ρόνι James 2 σε όλη την καριέρα του. Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell, Dio με την μπάντα του, κανονικά. Και 2 μονές για το Σάββατο Principal, Peter Murphy, David J και PGM στο Principal Club Theater. Και αποστέλεσε 54-526. Και τα 5 εισιτήρια, για το match του ΠΑΟΚ στους 32 του Europa League. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος για το εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, που δεν θα είναι χαμένο. Αχ, παιδιά, μπορεί να πάμε για κανένα ρεκουλάκι σήμερα στα μηνυματάκια συμμετοχής. Να είστε καλά. Έχουμε και αλλαγή Χολύπτη, Σωτήρης Καλάκης. Αποχωρεί αποκαμωμένος, τον χαιρετάμε, του λέμε να περάσει καλό πουσουκού, να έχει καλό πουσουκού. Και κοντά μας μετά από αρκετές θα έλεγα ημέρες, 22, Χρήστος Κιώσης είναι κοντά μας σήμερα, ο DJ Κίος. Γερά Σωτήρη, να είσαι καλά παλικάρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχουν 3 διαγωνισμοί, 5 διπλές προσκλησούλες για την παράσταση τελευταία συνάντηση Πινελόπη Δέλτα Ιων Δραγούμης απόψε θέατρο Αθήνιον στις 9, στη Βασιλής Όλγας. 2 διπλές για τους Rock and Roll Children στο 8 Ball αύριο, τρίωρο tribute και βάλε στον Ronnie James 2 και 2 μονές για το live του Peter Murphy, 40 χρόνια Bauhaus, η τεράστια αυτή μορφή, ο νονός του Gothic. Πάμε στους Σωκρατές, 2 ήδη περιμένουν, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα παιδιά. Καλημερίζουμε καλημέρα, κύριο Κώστα, σας ακούμε με προσοχή κύριο Κώστα. Το κομμάτι δεν αντέχει κριτική λόγω εμφάνισης. Μου Ολυμπιακού. Του ΠΑΟΚ. Μου θύμισε την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Λοιπόν. Μάριε, ναι. Έβαλε και σήμερα θα πάω να δω με θερητή, αν και με κουράζει το θερητή. Το άκουα μαν. Διαβάζω καλές κριτικές. Α, ναι, πολύ, ναι, θέλω το δω και αυτό. Ναι, ναι. Το άκουα μαν. Είναι. Δεν έχω διαβάσει. Ναι. Πρόεδρε, είναι καλό. Είναι καλό. Όμως. Ναι, λέει, είναι καλό. Θα πάω να το δω. Λέει, είναι η καλύτερη ταινία αντίθεση από την εποχή του The Dark Knight του, ναι, Μαύρου Υπότιλη. Ναι, ναι. Σκηνοθεσία James Wan. Ναι. Επίσης, επειδή πήρε. Με την Amber Heard την ξανθιά, μόνο αυτό αρκεί. Επειδή μου θύμισε στο Lynch Miller, εσένα και τον Παναγιώτη, σας το έχω ξαναπεί. Ήμουν μέσα στους επισήμους. Ναι, στο τελικό. Το 1973 που έφαγα την βροχή της αρκούδας. Και από ένα μέτρο τον έφτιασα στα μούτρα του Μίχα. Και την κοπάνισα τα αιτία να μην με συλλάβουν. Τον κούρκουλο δεν είχατε φτύσει. Σε παραδέχομαι. Παναγιώτη, μην το λίγο να μην όχι, εκεί. Όχι, με το κούρκουλο. Μην το αλλάζεις λίγο. Κούρκουλο πιάστηκα στα χέρια. Α, ναι.
Εκεί με τη Μίλαν, με, να μείνουμε εκεί. Να, ο Μίχας ακόμη ζει ο άνθρωπος από ό,τι μαθαίνω. Να είναι γερός. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τον ακούσουμε. Ο Φράγκη που ξέρεις ότι έχει γίνει επερώτηση Βρετανού βουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από περίπου 7 χρόνια για το μάτς εκείνο. Τι να μην γίνει. Ναι, και είπαν απλά ότι έχει παραγραφεί. Γιατί βρωμάει από παντού εκείνο το μάτς, το Καφτατζόγλιο. Από παντού βρωμάει. Με Peter Lorimer και Andy Gray. Τι πια τεράστια Leeds United. Σήκωνε το κύπελο ο Ριβέρα και έκανε γύρω θριάμβου. Ήταν μέσα ο πατέρας μου, σχορεμένος. Βέβαια. Με πέναλτι ανύπαρκτο που χτύπησε ο Κερούτζι. Ναι. Τι θα λέγατε για τον Αρτέμιο Φράγκη. Ο Αρτέμιο Φράγκη, ο οποίος το όνομά του, το οποίο πήρε το γήπεδο της Φιωρεντίνα, ήταν αντιπρόεδρος της UEFA τότε. Μάλιστα. Ήταν αντιπρόεδρος της UEFA και πήγαινε ο προκομμένος ο δικός μας να πάρει το μετάλλιο. Το μετάλλιο. Ναι. Ξέρεις τι έχει γίνει όταν πήγε ο Τζο Τζόρνταν μεταγραφή στη Μίλανε. Τον ξεναγεί ο Ριβέρα στην αίθουσα τροπέων. Και όταν φτάνει στο τρόπαιο στο Καφτατζόγλιο, ναι, πάει να του πει ο Ριβέρα αυτό, του λέει ο Τζόρνταν, αυτό άστο, γιατί αν αντιδράσω δεν θα ζήσεις. Και προχωράμε. Ο Ριβέρα ήταν η αδυναμία μου, αν και ήμουν η Γιουβεντίνους, με Γιουβέντους του Τσάρτ και του Σίμπουρη. Έτσι, έτσι. Ο Ριβέρα ήταν η αδυναμία μου. Βέβαια. Αλλά όπως και αν και ήμουν εξής, αδυναμία είχα στον Ανδρέα του Παπαϊμανούλη του Παναθηναϊκού. Πεκτούρα. Μην πας κοντά στα νερά ρε Χαρτινούλη, θα λιώσεις. Λέει ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ, θαλαμοφύλακας. Είπαμε τώρα, τον αποκάλεσα παρία και δηλαδή δεν υπάρχει πιο εξευθυλιστικό. Θα συμπληρώσω το φαύλος. Παρίας και φαύλος. Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ, ο θαλαμοφύλακας. Παρίας και φαύλος. Επόμενος, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πραγματικά υπέροχη παρουσία, κύριε Κώστα, σήμερα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Λίγο μουσικούλα θα ακούμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Βασίλης ΠΑΟΚ. Γεια σου, Βασίλη. Από Πολύχνη. Ακριβώς από Πολύχνη. Τεράστιος, μπράβο. Να πάει στο βυθό. Πρέπει να φτερνίζεσαι. Έχω πει το όνομά σου μόνο στον Παναγιώτη τελευταίες μέρες 30 φορές. Ναι, ναι. Σε λατρεύω. Αλήθεια τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Σε λατρεύω. Λέει αλήθεια. Περιποιείς τιμή για την Πολύχνη. Πάμε. Αστέλεια, ωραία. Ήθελα να πω κάτι που υπόθηκε λάθος. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει φέρει 6 βαθμούς στην Ελλάδα, όχι 3. Τι εννοείς? Α, το πας όχι στον όμιλο. Στον όμιλο για την Ελλάδα έχει φέρει 6. Όχι, εννοεί από τα ο Χρήσταθος αναφέρθηκε στον όμιλο. Εγώ είπα στον όμιλο, δεν είπα. Στον όμιλο αναφέρθηκε. Στα προκριματικά. Α, επειδή είπαμε για την Ελλάδα. Γι' αυτό. Ναι, επειδή είπες για Ελλάδα. Επειδή. Εντάξει, καλά το συζητάμε το χθεσινό και γενικά όμιλο ήταν μεγάλη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω στην Ευρώπη φέτος δεν είχε κακή πορεία. Δηλαδή 4 φάσεις έπαιξε. Εντάξει, τώρα. Αδειάσαμε μετά την Μπενφίκα τώρα. Έλα, όλα τα άλλα είναι πασαλήματα. Να, αυτό. Και δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία. Ναι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Κάνε τώρα τα 2-2, κάτσε και 20 μέρες και ελπίζουμε να δούμε φρεσκαδούρα την ομάδα. Και να σου πω κάτι, πρέπει να γίνουν και μερικές αλλαγές. Τώρα ο Ακπομ πρέπει να πάρει ευκαιρίες, Ευηλίν. Πολύ καλός Μάρι. Ο Ακπομ σίγουρα. Καλά, τώρα αυτά είναι οι επιμέρους μικρές εικόνες, έτσι. Η μεγάλη εικόνα είναι άλλη. Το βάθος. Η μεγάλη εικόνα είναι άλλη. Εντάξει, ωραία, ναι. Μακάρι να βγάλει χρονιά Βιερίνια Μάτος γιατί μας βλέπω χωρίς μπακ. Ναι, ναι. Ωραία, Μπιλ. Τέλος πάντων, θέλω να πω πάντως αυτό πήρα να πω ότι πήραμε 6 βαθμούς. Δηλαδή, 6 βαθμούς καλά έθαπο για τα τελευταία 5 χρόνια ο Άρης και τα τελευταία 15 χρόνια, αν βγάλει τη χρονιά με την Αθλέτικο, νομίζω 6 βαθμούς μπορεί να μην έχει φέρει. Ναι. Ο Άρης τις χρονιές που έχει παίξει, γιατί εκεί θα τον κρίνεις. Όταν δεν παίζω, τι θα με κρίνεις. Ναι. Όταν είναι στην Γάμα Εθνική. Τις χρονιές που έχει παίξει με εξαίρεση την Κοπρίβνιτσα, πώς τη λέγανε εκείνη την αποτυχία, δύο φορές πήγα και έφερα. Οι ίδιους ή περισσότερους βαθμούς από σένα, όταν παίζαμε και οι δύο. Φοβάμαι, Βασίλη, ότι αν το συνεχίσεις σήμερα θα γίνεις ο κλασικός Πολύχνη ΠΑΟΚ. Και έχω 27 συνεχόμενα εντός έδρας μάτς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Που δεν χάνω. Μπράβο, σε αντίθεση με εσένα που περνάνε όλοι. Εγώ θα φάω και χιλόπιτες. Έχω πάει με 700 γυναίκες και εσείς πάει με 35. Δεν κατάλαβα. 35 αλλά και οι 35 φίλε ευχαριστήθηκαν. Όπως με 300 και με τις 293 τζούφιες, τι να το κάνω. Μπράβο, μπράβο. Οι δύο προκρίσεις που
κάναμε. Σαβούρο. Το παλεύω με γυναίκε το παλεύω. Κατάλαβε. Κρύβεσαι τα μπαρ. Ποιε είναι οι γυναικάρε. Για να μιλήσει, περιμένουν άλλοι τρει. Οι μπάτε σκύλοι αλέστε. Και η Βίνι Βίτι Βίτσι είναι η γυναικάρα. Βασίλη, βάλε τον επίλογο, περιμένουν άλλοι τρει παλικάρι μου. Ναι, άλλοι. Αυτό μόνο ότι η πορεία, α πούμε, φαίνεται από του 6 βαθμού που άμα δει και ο Χρήσαντο. Δηλαδή πέρα από την Αθλέτικο, 6 βαθμού μπορεί να μην έχει πάρει. Ήταν πλήγμα. Πώ δεν έχει πάρει. Με τη Σαραγώσα όταν έπαιξα δεν πήρα. Και αποκλείω ισπανικέ ομάδε. Όχι τι αστιότητε. Ναι. Ποια ωραία. Ισπανική ομάδα έχει αποκλείσει. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Περίμενε. Ναι. Ποια ισπανική. Δες, από τις ομάδες ισπανική όμως, όχι. Από τις ομάδες παίξανε φέτος. Βρε, ποια ισπανική ομάδα έχει αποκλείσει ή ο μεγάλος πάω. Μπορεί και αυτός να σου πει ποια αγγλική και ποια ιταλική έχει αποκλείσει. Ποια αγγλική. Με τους κατόχους έπαιζα εγώ. Με την Τζέλσι και την Ήψιτς. Ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν ήταν κάτοχος. Η Ήψιτς. Το σημαντικό. Πήγαινε εκείνη τη χρονιά να το πάρει, ναι. Και Δυναμό, όλοι είναι ομάδες Champions League ήταν. Ωραία, ωραία, Μπιλ. Ωραία. Έγινε. Ποια είναι η Champions League. Έλα, έλα, έλα. Η Βασιλεία που έφαγε 7 από τη Young Boys. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ομάδες Champions League ήταν. Καθόλου ομάδα Champions League δεν ήταν. Φίλοι Φένια, για το θέατρο βάλε και επίθετο. Όχι και το Φένια. Σου έχει έρθει μόνο επίθετο και θέατρο. Φένια, στείλε το επίθετό σου. Καλημέρα, πάμε στον αφεβόμενο. Δεν βλέπω συμμετοχή για τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του Πάκου 32. Θα έρθουν από εβδομάδα. Α. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Φύγανε, πέσανε οι άνθρωποι. Κωνσταντίνος από Κάνσας. Κωνσταντίνος από ο παδός του Κωνσταντίνε Κλέος από Wichita, Kansas. Ναι, καλημέρα Κωνσταντίνε. Παλικάρι. Ο παδός του Πάου. Καλημέρα παιδιά. Ο σύζυγος της Μέρης. Ναι. Ναι. Παναγιώτη, βασικά δεν ήθελα να πάρω. Πιο πολύ μου αρέσει να ακούω παιδιά, αλλά ναι. Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου όταν ακούω παοξίδες που λένε ότι ας παίξω μπάλα και ας χάσω. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εγώ έχω να πάρω πόσα χρόνια πρωτάθλημα. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να παίξω μπάλα. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό. Για μένα προσωπικά είναι καλό ακόμα και με αυτό το ποδόσφαιρο να κερδίζω και να παίρνω βαθμούς. Έτσι. Εγώ δεν θα μιλάω για την Ευρώπη. Ευρώπη φέτος είμαστε να σταναπάνε. Αλλά δεν μπορώ να ακούσω Παοξή να μου πει ότι ας μην παίξω μπάλα, ας παίξω μπάλα και ας χάσω. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Ούτε εγώ για φέτος τουλάχιστον δεν το δέχομαι. Γιατί κανείς δεν θυμάται το περσινό, κανείς δεν θυμάται τίποτα. Βέβαια, το χθεσινό βέβαια ήταν και ντροπιαστικό. Απ' την άλλη. Θα πρέπει, ναι, το δέχομαι. Εγώ τα ξύπνησα και είδα το αποτέλεσμα να σου πω ψιλοντράπηκα. Αλλά δεν δέχομαι Παοξή, παιδιά, δεν δέχομαι Παοξή να μου πει αυτό το πράγμα. Και ήταν το μοναδικό παιχνίδι, παιδιά, φέτος που δεν το είδα. Έχω δει όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Αλλά απλώς επειδή είμαι τρίτη βάρδια και λίγο παραπάνω κοιμήθηκα, λέω εντάξει, τελευταίο παιχνίδι. Και όταν το είδα, λίγο ψιλοτσατίστηκα. Είναι απαράδεκτο, παιδιά, αυτό που λέμε. Εγώ θέλω το πρωτάθλημα, θέλω το κύπελο. Και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Να πω ότι ήμουν χορτασμένος από πρωταθλήματα και από κύπελα, να πω ναι. Να πω ναι. Αλλά όχι, ρε παιδιά. Ωραία. Να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε και το κύπελο. Ασλαμά, ναι, Ασλαμά, δεν σχολιάσεις καθόλου, με επιτρέπεις να σε λέω, εντάξει, Ασλαμά. Ασλαμά, ναι, ωραίο, ναι, προτιμώ το Μάριο. Ναι. Ποτέ δεν είπες, δεν ανέφερες τίποτα για τον Ολυμπιακό, πετούσαν μπάλες, έτσι. Περίμενε, τι να πρωτοτάξω, τα έχω σημειωμένα. Εσχρό. Ναι. Εσχρό. Και εσχρό και εσχρό και βλακεία τους παίξαν 4 λεπτά παραπάνω. Παραπάνω, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν οι Ολυμπιακοί. Εσχρό, βέβαια. 4 δεν παίξαν. Ένα λεπτό παίξαν παραπάνω. 3 σίγουρα. Το 5 το έληξε. 3 σίγουρα. Παιδιά, αυτή είναι που διαφημίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, έτσι. Εγώ χάνω, τρώω 3-4. Δεκτώ, εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω, παιδιά. Καλά τώρα κι εσύ. Εδώ γυρίζει ο Μπέος, ρε. Περίμενε. Ο Μπέος αθώθηκε από την ΕΠΟ. Τι έκανε με τον Πάκο, Μπέος, ρε. Τι, να πετούσες μπάλες για να βάλει γκολ, μπάτε. Καλά, λέει ένα φίλο. Πήρα εγώ γυναίκα χθες με το παιδάκι της, ο οποίος ζούσε στην τέτοια. Εσύ κάποτε στην Ευρώπη, Κώστα. Και λέει τον κάνει τον Βόλο, πανέμορφο λες γιορτή. Μπήκες μέσα και τα έκανες ρημαδιό. Θα τον κρύο στα δήματα. Το ξέρω, το δέχομαι, κοίτα, Δεν είσαι πια, ας πούμε, η Οσία Παρθένα ή η Κορασίδα από το Αρσάκιο τώρα. Δεν είσαι και Αρσακιάδα. Τώρα μην τραθούμε που μου συγίνει ο ΠΑΟΚ μετά το 2004 Αρσακιάδα. Άσε με το. Ναι, μην. Αυτό, ναι. Εμένα, έτσι θα σου πω αυτό και θα κλείσουμε. Ναι, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις, θα φάμε ξύλο. Μετά θα βρίζει ο άλλος τις μάνες μας. Ναι, και είναι και νεκρές, η δικιά μου τουλάχιστον. Εμένα, για αυτά τα περιστατικά με βγάλανε μαμάω. Αυτοί θεωρούνται κύριοι. Εγώ ανάβω πρισό και με λένε τραμπούκο και ότι δημιουργώ ατμόσφαιρο οικονομική. Λόγω πρώτερου ανήθικου βίου.
Έχεις πάρα πολλά μαζεμένα εσύ. Τα έχω πληρώσει πολλάκις, πες το αγώμα. Κάτι κλεμμένους γύρους κοντοσούβλια στη Λιβαδιά, κάτι και φεδάκια στις τσέπες. Μας χρεώναν παραπάνω. Κάτι απλήρωτοι λογαριασμοί στην Καβάλα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο, 855 ευρώ. 355, κανονικά ήταν 282. Πάρε τα 50 και πολλά σου. Έχεις πολλά. Μάριε, αφήστε με παιδιά λίγο ένα λεπτό. Αυτοί μπαίνουν και σπρώχνουν διαιτητές και αυτά και το θεωρούν αδικία. Εγώ όταν τα κάνω αυτά με θεωρούν τραμπούκο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας, Μάριε. Εντάξει, ότι εντάξει. Εμένα με έχουν βγάλει όνομα. Ναι, αυτοί θεωρούνται κύκλοι. Ναι. Αυτό εμένα με πειράζει όμως. Όχι, δεν τα λέμε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά τι είναι και αυτοί. Ξέρουμε, το ξέρουμε. Τα ίδια κάνανε ακριβώς και αυτοί. Ναι. Παναγιώτη. Γρήγορα, Κωνσταντίνε, κλείνουμε. Πάμε στον επόμενο Χρήστο. Παπαδόπουλος. Συγγνώμη για Μπακού, καλά πάει από εδώ. Μπακού, τι είναι αυτό, ρε. Καλημέρα στο Μαπετσό Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αδερφέ, να σε καλά. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πω, χαμός γίνεται. Ναι, καλημέρα. Μέρα. Ναι, καλημέρα. Τα Κινάρτη, πάμε λίγο γρήγορα. Αν και τα Κινάρτη και γρήγορα είναι ασύμβατο, πάμε. Λοιπόν, πρώτον, εγώ δεν έχω. Έχω ένα νεκρό κατά λάθος. Και εσύ έχεις ένα νεκρό. Δεύτερον. Κατά λάθος. Χρήσανθε. Και εσύ όταν έπαιρνες τα πρωταθλήματα στο μπάσκετ, έξι συνεχόμενα, είχες μόνο έναν αντίπαλο και μισή έδρα σκληρή στη Νέα Σμύρνη. Και ένα και στην Πάτρα, από τον Πατρών. Λοιπόν, είναι αυτό το παραμύθι, θα πάρεις πρωτάθλημα χωρίς αντίπαλο και τέτοια. Ποιος είπε χωρίς αντίπαλο, εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Τρίτον, να είμαστε γύρω. Μα δεν έχω πει κάτι, δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ ποτέ. Είπα εγώ χωρίς αντίπαλο. Εντάξει, με έναν αντίπαλο έπαιζες με μένα. Είπα εγώ ότι το παίρνεις χωρίς αντίπαλο εσύ. Εντάξει, επειδή ακούω κάτι περίεργα. Από τι ακούς, να το πέσω αυτό που ακούς. Παναγιώτη, θα σπάσουμε ένα άλλο αρνητικό ρεκόρ. Θα βγούμε πρωταθλητές και λόγω της χαζομάρας που μερικοί αγνοούν την Ευρώπη, εγώ είχα καταντήσει γραφικό σε μια οπαδική δικιά μας εκπομπή που έλεγα την Ευρώπη και τα μάτια μας να είμαι πάνω στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Λοιπόν, μπορεί να βγεις πρωταθλητής και του χρόνου να μην παίξεις ομίλους. Αυτό, παιδιά, να είστε καλά. Γεια. Να είστε καλά. Για τα Κινάρτη, πέρα. Έχουν έρθει απίστευτες φωτογραφίες. Δεν μπορώ να δω, δεν βλέπω μακριά. Ναι. Πάμε στις δύο γραμμές. Ο Παπαδόπουλος λέει: θα κάνω και εγώ Χριστούγεννα που πήρα το κοινωνικό μέρισμα και τη φωτογραφία του. Και η άλλη από κάτω λέει: ο Ασλαμής κρατάει πανό που λέει: Πάολα, σ' αγαπώ, έλα Θεσσαλονίκη να σε εδώ, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Η φωτογραφία του Κλοπ με τον Ασλαμή φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Κλοπ με Ασλαμά δεν υπάρχει. Ωραία είναι με τον Σαλάχ. Με Σαλάχ. Αν και πρέπει να είναι πίσω, όχι μπροστά σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Βασβάνης. Καλημέρα. Βασβάνης, Γιώργος, ο παδός του Άριος, έτσι. Τι ο παδός. Αιμοδότης ήταν ο κύριος Γιώργος. Αιμοδότης του Άριος. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Χρήσατε. Ναι. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε λίγο και με τον Άρη για που δίνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Στις 5 η ώρα, κύριε Γιώργο, στις 5 η ώρα. Έχει όλα about Άρης, αλλά πείτε τα και τώρα, κύριε Γιώργο. Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω λίγο το Παναγιώτη. Παναγιώτη. Ναι, Γιώργο. Για πες μου λίγο το επίθετο σου, πώς λέγεται. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος ή Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ναι. Με το δικτάτορα, μια μακρινή συγγένεια. Ναι. Παπαδόπουλος. Ιδεολογική κυρίως. Θα σας πω κάτι. Ναι. Μπαίνει ένας στα γρήγορα γιατί περιμένει κάποιος άλλος. Περιμένει για λίγο. Ένας καμπόης μέσα σε ένα μπαράκι φωνάζει ποιος είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι. Τίποτε, δεν μιλάει κανένας. Ναι. Δεύτερη φορά ο καμπόης φωνάζει ποιος είναι ο Παπαδόπουλος. Τίποτε. Τρίτη. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος δυνατά, φωνάζει ένας, εγώ ρε μάγκα είμαι, τι θέλεις, τον πλακώνεις τα μπουνίδια που λες, πάτα κιούτα, φεύγει ο καμπόης, ο άλλος αρχίζει και γελάει. Λέει, χα, τον γέλασα, δεν είμαι εγώ ο Παπαδόπουλος, λέει. Του λες, το λούμι, στο ξύλο του, λέει. Αυτό το είχα ακούσει Δευτέρα Δημοτικού, all this bad goodies, καλό, ωραίο, κύριε Γιώργο, ωραίο. Αυτό με το Άρης Πανετολικό στη σχέση έχει τώρα. Λίγο πρωτοκλήσω. Και για τον Ηρακλή. Εύχομαι να κερδίσει αύριο στη Δόξα Δράμα. Σε παραδέχομαι. Τον Ηρακλή να το δεις. 3 η ώρα, R3 ζωντανά. Ωραίο μάτς. Άντε όλα καλά, να είστε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Άγγελος Μπακογιάννης, διαιτητής του Συνδέσμου Διαιτητών Αθήνας. Ένα μήνυμα του στέλνω να μπει και να διαβάσει το βιογραφικό του Τόμ Παπαδόπουλος. Λοιπόν, άνετοι είμαστε. Όλα τα λεφτά είναι το βλέμμα Τζαλτίδη. Άνετοι είμαστε. Λίγο Πίτερ Μέρφυ Μπάουχάους. Όλος πήρε στα χαρτιά το μάτς με τη Δόξα. Άκου απάντηση, συγγνώμη. Έχει φύγει 19 βαθμούς, δεν το πιάνεις με τίποτα. Άκου απάντηση. Και πλέον γύρισε και ο Μπέος επίσημα. Άκου απάντηση. Δεν ανεβαίνεις ούτε το 2023 έτσι. Ρωτάω Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Εσένα σφάζει που ο Μπέος, να ξέρεις. Ναι. Εσένα. Το ξέρω. Τον Ηρακλή χτυπάει πάλι. Το ξέρω, πάλι τον Ηρακλή αυτή. Σε ποιον ανήκει το κομμάτι αυτό που ακούμε εδώ από τους Bauhaus, ρωτάω Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Χριστό, πες του να φύγει.
Πες να ξέρω. Μετάλλικα. Πω. Motorhead. Από σένα σου παιδί. Steppenwolf. Σε δικαιολογώ. Από ποιον. Άγγλος. Πέθανε πρόσφατα. Έχει πέθανε ένα χρόνο. George Michael. Όχι. Παραπάνω. Δύο πόσο έχει. David το μικρό του. Bowie. Δεν μοιάζει φωνή. Φίλε το βρήκε ο Τσαλτίδης. Φωνή. Δεν είπα σε ποιο. Από Bauhaus είναι εδώ. Πίτερ Μέρφι. Περίμενε. Και η φωνή του κάνει ίδια εδώ. Πού μπερδεύεσαι, με Bowie, εποχή και να μου. Άκουσε του, σε παρακαλώ πολύ. Βρήκα και αυτό. Βρήκε ο Τσαλτίδης. Δεν με ενδιαφέρει. Προτάσμα, το μυαλό στο σουβλάκι είμαι, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Το σουβλάκι θα στο που πέθαμε μπαλάρα και φοβόντουσαν να έρθουν αυτού, ναι, να παίξουν. Μην διάβασε καλά, μην του προσβάλλει το μήνυμα. Μην προσβάλλει το μήνυμα του ανθρώπου. Πέρσι που παίζαμε μπαλάρα και φοβόντουσαν να έρθουν να παίξουν, ήταν καλύτερα. Ήμαρτον, ο εχθρό είναι. Μέσα στη χώρα. Μέσα στη χώρα, έτσι. Αυτά τα αλήθεια είναι, φίλε. Τεράστια 135. Το βράδυ μιλάει στο παλέ. Που πέφτα κάτω. Ελάτε τώρα με 12 βαθμούς. Με 12 βαθμούς από κάτω. Το βράδυ μιλάει στο παλέ. Είδε το πανό των Αριανών. Ναι. Ανεπιθύμητο στο γήπεδό μας. Α, φοβάται. Θα έρθει με 38 δημιουργίες ματ. 484. Για την έδρα της Εθνικής τι έγινε, άλλαξε τώρα, δεν μιλάς καθόλου, έχει μια εβδομάδα να μιλήσεις. Εγώ να μιλήσω. Εγώ να μιλήσω. Είπαμε, δεν θα απαντήσω την Τουμπάρα. Ψάχνω να παίξω το Παγκρίτιο. Η Εθνική, στο Παγκρίτιο. Θέλουμε. Γιατί δεν έρχεται στην Τουμπάρα. Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όποιος παίζει την Τουμπάρα χάνει μόνο. Εσύ πες ότι δεν είναι. 1-1 με Περούτζια. 1-1 με Περούτζια. Ζήσεις the end. Που πανηγύρισε. Καλά αυτό. Ο Ζήσεις. Ναι, το τραγούδι λέει ζήσει play guitar. Αυτός ο μεγαλούλης διοικητικός τέλεχος της ΠΑΕ. Αυτός ναι, αυτός ναι. Χριστό, Χριστό, έμαθες να κάνεις στο Στοκχόλμ προθές ο Πίτερ Μέρφι που παίζει αύριο εδώ. Πέταξε μπουκάλια στον Ιχολίπτη, στον κόσμο, έσπασε λάμπες. Στο Στοκχόλμ, αν θα κάνει εδώ, θα σε πω εγώ θα γίνει. Μαζί μας αυτή την ώρα είχαμε τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Ινοποιητική. Εσύ. Αυτός αν με δει μπροστά του θα φύγει. Ποιος, αυτός, 1-0. Βασιλική Ρετζίνα από την Μεσημβρία Ενοποιητική, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13-981 και Ρούμεν Κόλλες, το βασίλειο Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο κόλλες, έχουμε και άλλα πράγματα. Πληρώνουν, φίλε. Θερμομονωτικά πληρώνουν έχουμε. Οι χορηγοί, στεγανωτικά όπως πληρώνει αβίδι σου παίκτης για να παίξουν μπάλα για να πάρει ο Πάο Καγίτης στο πρωτάθλημα. Βασίλειο Θεσσαλονίκης, Ρούμεν Κόλλες, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13-979 και στο rumen.gr. Στο βαθύλακο θα κρυφτείς, να ξέρεις. Μετά τη διπλάρα που θα κάνει ο Ματέο Γκαρσία. Ερχόμαστε. Εγώ θα στο κόψω, εγώ! Έτσι. Δώσε λίγη μουσική, ρε Χρήστο, να δώσουμε τους νικητές. Τώρα είναι τρεις διαγωνισμοί. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας και τους τρεις μας για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς, έτσι. Μουσική σήμερα, ανάσα. Σήμερα δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Έχουμε πολλά να ακούσουμε. Έχει να ακούσουμε ωραία από πράγματα. Πάκου 24. Ωραία. Θα κατεβάσει Αγίου, Άγιο Νεκτάριο, σπίτια, τη μάνα μου την νεκρή. Έχει πράγμα. Για να δώσε λίγο. Το Μπέρντλε λοιπόν μας λέει ότι στο θέατρο απόψε, στο Αθήνεων, για την παράσταση τελευταία συνάντηση πηγαίνουν οι. Νίκη Χαραλαμπίδου, Ευγένιος Παπαδόπουλος, Σούλης Χατζής, Γιάννης Τσάμης και Χρ Σχοινάς. Έτσι ο στέλνει ο άνθρωπος. Χρ Σχοινάς, Γιάννης Τσάμης, Σούλης Χατζής, Ευγένιος Παπαδόπουλος, Νίκη Χαραλαμπίδου. Φίλε, εσύ προτάς για τον ντράμερ, αν είναι, δεν είναι ο. Όχι, δεν είναι ο. Εννοείς τον πρώτο ντράμερ, έτσι, τον Bauhaus, Kevin Haskins. Όχι, δεν είναι. Πού τον θυμηθείς τον Χάσκινς. Αυτός δεν είναι. Kevin Haskins, ναι. Όχι, δεν θα είναι. Μόνο ο David Jay θα είναι ο μπασίστας. Πίτερ Μέρφι, νικητές ή Κώστας Παπαθανασίου και Ανδρέας Κορονίδης. Κώστας Παπαθανασίου και Ανδρέας Κορονίδης. Και στους Rocket Roll Children πηγαίνουν οι Κώστας Μαργωμένος και Βίρον Ιωαννίδης. Κώστας Μαργωμένος και Βίρον Ιωαννίδης. Λοιπόν, εδώ αποχωρούμε, Παναγιώτη. Ναι. Μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend. Θερμή παράκληση στους εποχούμενους σε αυτοκίνητα. Σεβαστείτε τους εποχούμενους σε δίτροχο. Οι δρόμοι είναι γυαλί. Έχουμε χάλια άσφαλτο. Είναι κάτω γλίτζα και πάγος. Σεβαστείτε τους εποχούμενους σε δίτροχο. Αφήστε αποστάσεις. Είναι εφιαλτικό για αυτόν που είναι σε μηχανή ή σε ποδήλατο, έτσι. Σεβαστείτε λιγάκι. Περήφανε Μακεδόνα, περήφανε Νεοέλληνα, σεβάσου. Και φυσικά μην ταΐζετε περιστέρες πλατεία στο τέλους. Έχουν γίνει σαν υπτά με ναυόδια. DJ Kios, σε ευχαριστούμε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ziggy plays guitar.